Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ, καλησπέρα από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εδώ που σε κάτι περισσότερο από 10 λεπτά θα ξεκινήσει ο πολύ μεγάλος αγώνας, όπως πάντα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, δύο από τις κορυφαίες ομάδες Ευρώπης που ερίζουν για την είσοδό τους φέτος στο Final Four. Είμαστε εδώ για το 7ο φετινό τους ραντεβού. Εδώ βλέπετε τις αφίξεις των ομάδων, η άφιξη του Ολυμπιακού περίπου πριν από μια μισή ώρα. Ο Ολυμπιακός που ήρθε με όλα τα αστέρια του, Ολυμπιακός εδώ με τα Λαριζάκη και τους υπόλοιπους. Και από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός με τον Χουάντσο και τους υπόλοιπους στα δικά του αποδυτήρια. Όλα αυτά λίγο πριν ξεκινήσουμε τις πρώτες μας συνεντεύξεις. Στο 7ο ραντεβού μεταξύ των δύο ομάδων για φέτος και τρίτο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Να ξεκινήσουμε από τους φιλοξενούμενους, να ξεκινήσουμε από τον Λεωνίδα Μενεγάκη που έχει τον Γιώργο Μποζίκα μαζί του, για να πάρουμε μια πρώτη γεύση για το πώς προσεγγίζουν τον αγώνα στο προπονητικό στάφ του Ολυμπιακού. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μαζί μας ο Γιώργος Μποζίκας. Coach, ένα διαφορετικό ντέρμπι υπό την έννοια ότι δεν έχει ξαναπαιχτεί ανάλογο σε αυτή την ενδιάμεση φάση του πρωταθλήματος, τη δεύτερη φάση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τι διαφορετικό και τι ίδιο μπορεί να εντοπίσει κανείς σε αυτή την αναμέτρηση? Ναι, δεν είχαμε καμία διαφορά. Είναι ένα παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, στην έδρα του. Προφανώς είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να έχουμε διάρκεια στην απόδοσή μας για 40 λεπτά. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε από τα συναισθήματά μας. Πρέπει να εκτελέσουμε το αγωνιστικό μας πλάνο και προφανώς να παίξουμε καλή άμυνα στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν μια πρώτη προσέγγιση από πλευράς Ολυμπιακού. Ας κρατήσουμε το ότι να μην παρασυρθούμε από τα συναισθήματά μας. Άλλωστε κάθε μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού ή Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού έχει συναισθήματα. Και πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Νάτου. Καλησπέρα λοιπόν και από εμένα, εδώ κάτω από το καλάθι του Παναθηναϊκού μαζί με τον Χρήστο Σερέλη, τον άμεσο συνεργάτη του Εργίνα Ταμάν, coach. Ακόμη ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που θα κριθεί πώς το έχετε ετοιμάσει παρά τα προβλήματα που έχετε με τον Γκραντ και τον Αντετοκούνμπο. Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες έχοντας παίξει πλέον 6 παιχνίδια γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Προερχόμαστε και από την Ευρωλίγκα και πριν τα play-offs. Νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κρυθεί κυρίως στην άμυνα. Δεν περιμένω πολύ μεγάλο σκορ. Πιστεύω ότι αυτός που θα πάρει τα rebound, θα κάνει λιγότερα λάθη, θα είναι και ο τελικός νικητής. Μακάρι να δούμε ένα καλό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και καθώς το ρολόι προσεγγίζει την ώρα έναρξης, περίπου 9 λεπτά από ό,τι βλέπω τώρα. Να πούμε για όσους παρακολουθούν τώρα και ξεκινούν από την απευθείας μετάδοση σε 3, να πούμε ότι είναι ο 7ος αγώνας και πάλι σε όλες τις οργανώσεις. Έχουν προηγηθεί οι δύο κατακτήσεις του Ολυμπιακού, Super Cup και Κύπελο. Τα δύο παιχνίδια της Ευρωλίγκας, αυτά τα 4 παιχνίδια τα έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του έχει κερδίσει τα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος. Είναι 4-2 για τον Ολυμπιακό. Και να πω κάτι που ίσως δεν ξέρει ο κόσμος. Είναι ένα παιχνίδι που έχει βαθμολογική σημασία. Και καθώς σιγά σιγά θα πάμε και στα βίντεο, έχει βαθμολογική σημασία γιατί. Διότι μία νίκη χωρίζει τον Παναθηναϊκό από τον Ολυμπιακό. Και αν ο Ολυμπιακός κερδίσει σήμερα, οι ομάδες πάνε στο 2-2. Κάτι που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει το απόλυτο από εδώ και πέρα. Θα πάμε σιγά σιγά στις παρουσιάσεις και μετά φυσικά στη διαφήμισή μας. Έλεγα λοιπόν ότι σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού ξεφεύγει με 2 νίκες διαφορά από τον Ολυμπιακό. Και δύσκολα πια, πάρα πολύ δύσκολα να χάσει την πρώτη θέση του κανονικού πρωταθλήματος με αυτό το ενδιάμεσο στάδιο του Top 6. Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει αυτό σήμερα, θα έχει, κρατώντας τις δύο ήττες δικές του από το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό, θα έχει απέναντί τους δύο ήττες του Παναθηναϊκού από τον Άρη και τον Ολυμπιακό. Που σημαίνει ότι οι δύο ομάδες θα πρέπει να προσέξουν πολύ για στραβοπάτημα από εδώ και στο εξής, για να δούμε τι θα γίνει συνέχεια. Πάμε να δούμε λίγο και το βίντεο από τις μεγάλες επιτυχίες του Παναθηναϊκού. Η επίσημη ενημέρωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ είναι ότι περίπου 15.000 φίλοι του θα βρεθούν εδώ σήμερα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και πάμε σιγά σιγά για την παρουσία του Ολυμπιακού. Με το 0 Τόμας Βόκαπ, με το 1 Νάιτζελ William Goss, με το 2 Moses Wright, με το 3 Isaiah Cannon, με το 4 Μιχάλης Λούτσης, με το 5 Γιαννούλης Δαρετζάκης, με το 8 Νάσμι του Λόγκ, με το 10 Μουστάφα Φαλ, με το 16 ο αρχηγός Κώστας Παπα-Νικολάου, με το 25 Αλεκ Πίτερς, με το 50 Γιώργος Στανούλης, με το 77 Σακίλ Μακίσικ, Πετρούσεφ Μιλουτίνοφ, Σίγμα και Μπρασδέικης εκτός της 12ης του Ολυμπιακού. Και πάμε για την παρουσίαση των παικτών του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, Παναθηναϊκός με 0 Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, 2 Λούκα Βιλντόζα, 6 Δημήτρης Μωραΐτης, 8 Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι, 10 ο αρχηγός Κώστας Λούκας, με το 21 Ιωάννης Παπαπέτρου, με το 25 Κέντρικ Ναν, με το 26 Ματίας Λεσόλ, με το 40 Μάριος Γκριγκόνης, 41 Χουάντσο Ερναν Γκόμεθ, εδώ είναι ο Γκριγκόνης και ο Ισπανός του Παναθηναϊκού, 44 Ντίνος Μήτογλου και 72 Λευτέρης Ματσούκας. Οι παίκτες του Έργυρα Ραμάν με τους συνεργάτες τους. Όλα αυτά περίπου 5,5 λεπτά πριν από την έναρξη ενός μεγάλου παιχνιδιού. Είναι ο τρίτος αγώνας που δίνεται φέτος για το πρωτάθλημα με αυτή την ενδιάμεση φάση μετά την κανονική περίοδο. Είναι η φάση του top 6 για τις κορυφαίες ομάδες και το play-out για τις ομάδες από την 7η ως την 10η θέση. Και θα ακούσουμε τώρα την ανάκρουση του ελληνικού εθνικού ύμνου. Τέσσερα περίπου λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. Όλα έτοιμα λοιπόν για το πολύ μεγάλο παιχνίδι εδώ από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Μείνετε στην εταιρεία. Εδώ είναι οι ανταλλαγές των αναμνηστικών για δύο ομάδες που έχουν ήδη συναντηθεί φέτος 6 φορές. Αυτή είναι η 7η και μπορούν να συναντηθούν περίπου άλλες τόσες αν φτάσουν όπως όλοι θα θέλαμε και θα ελπίζαμε μέχρι το τελικό της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να κάνουμε την πάσα μας για την διαφήμιση, την τελευταία διαφήμιση πριν από το τζάμπο του αγώνα και σε λίγο πάλι εδώ για το τζάμπο ενός πολύ μεγάλου παιχνιδιού για το πρωτάθλημα της Basket League. Φίλες και φίλοι, και πάλι μαζί εδώ από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εδώ που σε πολύ λίγη ώρα, σε κάτι περισσότερο από ένα λεπτό, θα ξεκινήσει ο μεγάλος αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό για την φάση του Top 6 του ελληνικού πρωταθλήματος, μια καινοτομία φετινή της Basket League και του ΕΣΑΚΕ. Και οι ομάδες φυσικά και κουβαλούν τα αποτελέσματα της κανονικής περίοδου. Πάμε γρήγορα στις δύο ομάδες, λίγο πριν από το τζάμπολ, μπροστά στον Πιτσίλικα, τον Τσιμπούρη και τον Μαγκλογιάννη, τους τρεις διαιτητές. Λεωνίδα Μενεγάκης, ακούμε. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας στάθηκε ιδιαίτερα στην ταχύτητα με την οποία θέλει η ομάδα του να κινεί την μπάλα. Δεν θέλει να μένει στατικός ο Ολυμπιακός, αλλαγές στο χώρο και πάρα πολύ γρήγορες πάσεις για να βρεθούν οι καλύτερες επιλογές. Είπε στον Παπα-Νικολάου να παίζει άντερ στην άμυνα. Και από εκεί και πέρα έδωσε κάποιες ιδιαίτερες οδηγίες στον Μουστάφα Φαλ σε κάποια διαφορετικά πράγματα που ενδεχομένως θέλει να εφαρμόσει. Γιατί είδα αρκετή επιμονή, χωρίς να μπορώ να καταλάβω βέβαια τι ακριβώς ήταν αυτό, σε διδασκαλία πάνω στον ψηλό του Ολυμπιακού. Πάμε και στο Γιαννινάτου. Άμυνα, rebound και έλεγχος του ρυθμού. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να τρέξει σε κάθε ευκαιρία που θα του δοθεί. Από εκεί και πέρα προφανώς η απουσία του Γκραντ, κατά κύριο λόγο, αλλά και το Αντετοκούνμπο, οι δύο σημερινές αποσίες του Παναθηναϊκού. Ακριβώς, θα παίξουν ρόλο. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Οργίνα Ταμάρ που ξεκινάει με τον Κώστα Σλούκα στον άσο. Και με τον Παπαπέτρου Σμεντάδα για τον Παναθηναϊκό. Σλούκας, Ναν, Παπαπέτρου, Χουάντσο Ερναν Γκόμεθ και Μίτογλου. Απέναντι στον Γόκαπ, τον Κάναν, τον Φαλ, τον Πίτερς και τον Παπα-Νικολάου. Όλα έτοιμα λοιπόν για αυτή την απευθείας μετάδοση σε 3. Γιώργος Καλοφολιάς στη σκηνοθεσία του αγώνα, Δημήτρης Ροφέας στην τήρηση παραγωγής, Λεωνίδας Μενεγάκης και Γιάννης Ζάτος στο ρεπορτάζ και Δημήτρης Χατζηγεωργίου στην περιγραφή και το σχόλιο. Πολλά έτοιμα λοιπόν για ένα παιχνίδι που εν πολλοίς θα κρίνει πάνω ο Παναθηναϊκός θα πάει σχεδόν εκτός ασφαλούς για την πρωτιά σε περίπτωση νίκης ή αν ο Ολυμπιακός στην περίπτωση δικιάς του νίκης θα μπερδέψει λίγο τα πράγματα και θα περιμένει ένα στραβοβάτημα του Παναθηναϊκού για να τερματίσει αυτό στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου που περιλαμβάνει φέτος και αυτό το top 6. Ναν με το walk-up μπροστά του. Ναν προς το καλάθι. Περνάει κάτω από τη Στεφάνη. Ξαναπαίρνει για λίγο την μπάλα. Πίτερς παρεμβαίνει διπλά για να κερδίσει την πρώτη κατοχή του Ολυμπιακού. Παπα-Νικολάου, walk-up. Παπα-Νικολάου. Σε μια εξαιρετική αυτοχρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η πάσα του Φάλε εξαιρετική στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Πρώτο καλάθι εντός παιδιάς 0-2. Σλούκας. Χαμηλά Παπαπέτρου σε ένα μισμάτς με τον Κάναν. Παπαπέτρου baseline. Έρχεται ο Χουάντσο για να καρφώσει. Τρέιλερ στο ζωγραφιστό. Δύο εξαιρετικές συνεργασίες των ομάδων μέχρι στιγμής. Και η τελικές πάσες μέσα στο γραφιστό. Handoff από τον Φάλ στο walk-up. Walk-up, Πίτερς, Παπα-Νικολάου. Με τον Παπαπέτρου μπροστά του, συμπαίκτης εθνική ομάδα. Πίτερς, ο πιο εύστοχος παίκτης του Ολυμπιακού. Πίτερς αστοχή, Φάλ προσπαθεί. Παρεμβαίνει ο Κάνων στη γωνία. Ο δεύτερος πιο εύστοχος, αστοχή. Ο Χουάντσο μαζεύει το rebound. Σε αυτό το ξεκίνημα σε μια από τις πρώτες επιθέσεις του αγώνα. Σλούκας, συναλλαγή με Φάλ. Σλούκας προς το καλάθι, η τάπα ψηλά από τον Γάλλο Γεθνή. Πήρε τον αριστερό διάδρομο Σλούκας, αλλά ο Φαλ τέντωσε το τεράστιο χέρι του. Η σκι πάσα δεν βρίσκει σε ετοιμότητα τον Πίτερς, είναι ο Σλούκας, κατεβάζει την μπάλα για τον Ναν. Ο παίκτης που άλλαξε τη φετινή πορεία του Παναθηναϊκού. Μητόγλου με μισμάτς, η μπάλα για τους γηπεδούχους. Στα 13 δευτερόλεπτα τώρα ο κύριος Μητόγλου. Όλα αυτά στα 8-0-8 για το πρώτο δεκάλεπτο. Κάπου στο δίλεπτο δηλαδή. Παναφορά. Το βλέπετε. Τα ματσάπ. Ψάχνει να βρει συμπέκτη και βρίσκει τον Παπαπέτρου ο Σλούκας. Μήτογλου, τρεις Έλληνες διεθνείς. Ο Άντσο, Ισπανός διεθνής για τον Ναν. Το μόνο Αμερικανό στην πεντάδα. Για τον Παναθηναϊκό. Στο δίλεπτο περνάει με τη σταυρωτία από τον Πίτερς. Spin move. Έξω στο Σλούκα στα 2 δευτερόλεπτα. Side step. Σουτάρια, στοχή. Ο Άντσο προσπαθεί, κερδίζει τελικώς τη μάχη για τη διεκδίκηση. Ναν στα 9 πια με Κάνον μπροστά του. Σκρίνα από το Μήτογλου. Kick out, Μήτογλου για 3 από μακριά, είναι μέσα 5-2. Νίνος Μήτογλου με μια ελαφριά αλλά αναμενόμενη και φυσιολογική κάμψη μετά το σπριντ διαρκείας που έκανε από το καλοκαίρι, μετά τη μακρόχρονη απουσία του. Ο Παπα-Νικολάου προσπαθεί να απαντήσει με 3. Είναι άστοχος, ψηλά ο Χουάντσο. Ένα ακόμα rebound για τον Ισπανό. Ναν. 3 rebound από τον Ερναν Γκόμεθ. Μήτογλου ψάχνει στήριγμα. Σλούκας. Στο 5-2, στο 3 λεπτό. Για τον Ναν. Προλαβαίνει τον Φαλ. Χαμηλό το σουτ. Έξυπνα Παπα-Νικολάου προστατεύει την μπάλα με το σώμα τροφοδοτικό Πίτερς και αυτό στο walk-up. Walk-up κατεβάζει. Ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Κάνουν βγαίνει ψηλά. Πίτερς για το screen. Βυθίζεται με το μισμάτς του Σλούκα. Τον αναβάνει ο Παπαπέτρου. Κάναν. Περνάει την μπάλα στον Πίτερς. Γυρίζει και ένα εύκολο καλάθι για τον Αμερικανό που μπήκε αν είναι αλήθεια στα παπούτσια του Φεζένκοφ. Είναι ο πιο εύστοχος παίκτης και στα εντός παιδιάς και στα τρίποτα φέτος για τον Ολυμπιακό. Σε καταστάσεις catch and shoot έχει πάνω από 55% φέτος και σύνθεση από μακριά. Ναν, Μητόγλου με walk-up, περιστροφική κίνηση, σουτάρι, αστοχή, walk-up στο 5-4, κατεβάζει μπάλα και πάμε για το τετράλεπτο. Πίτερς, φάουλ ο Πιτσίρκας. Αδέκουν στα αιτήματα. Εδώ είναι ο Σλούκας. Αυτό είπε στον Πιτσίλκα. Και η προηγούμενη φάση και το φάουλ στον Πίτερς από τον Σλούκα που σήκωσε αμέσως στο χέρι του. 5-4 στα 6-0-8. Πίτερς σουτάρει ευστοχή. Πίτερς ο οποίος σουτάρει με 93% και είναι ο πιο εύκολος παίκτης και στις βολές για τον Ολυμπιακό. Πίτερς μέσα, 5-6 ο Ολυμπιακός μπροστά. Ναν τον 12,5 περίπου πόντο στον Παπαπέτρου. Βγάζει έξω. Στην κορυφή για τον Ναν, σουτάρει για 3 αστοχή. Φάντσο ένα ακόμα rebound. Και σφύριγμα, φάουλ πιάσιμο. Στα 5:53 το φάουλ. Εδώ είναι ο Τόμας Γουόκαπ. Πρώτο φάουλ. Χαμηλά τα φάουλ για τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Παρά την ένταση που υπάρχει στο παιχνίδι. Ένταση έχει, ενέργεια έχει, σκληρό δεν είναι μέχρι στιγμής. Μίτογλου με φάουλ μπροστά του. Μίτογλου που ξεκίνησε στο 5 για τον Παναθηναϊκό. Σλούκας με ψηλό αντίπαλο. Σκαστή καταπληκτική στο Χουάντσο και το Τόμαχοκ με το αριστερό στην καρδιά της ρακέτας του Ολυμπιακού. 7-6. Με ωραίο μπάσκετ και από τις δύο ομάδες και πρωτοβουλίες και φαντασία και διάθεση επιθετικά. Κάνον. Ψάχνει στήριγμα, Πίτερς μακριά, η Λόμπα στο φαλ. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Και ο φαλ έχοντας βάλει πλάτη το πεντάρι μέχρι στιγμή στην Ομίτολου. Απλοποιεί την κατάσταση και 7-8. Φαλ, που είναι και εξαιρετικός πασέρ και φέτος. Έχει περίπου 3 ασίστ ένα παιχνίδι. Σλούκας με ψηλό αντίπαλο. Μίτογλου άλλη μια φορά με συνεργασία. Όλα τα καλάθια των δύο ομάδων σήμερα είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτα. Δύο μέσα από συνεργασίες. 9-8. Φάλ στην κορυφή. Με αντίπαλο τον Μίτογλου. Γυρίζει από κοντά στο χ εξ επαφής μαζί με Μίτογλου. Σλούκας. Τα 4,5 για το δεκάλεπτο. Ναν, Σλούκας. Σε αυτούς οφείλεται περίπου το 55-57% των πόντων του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγα. Παπαπέτρου από κοντά το φλότερα στο χ. Φοβάται τον ψηλό του Ολυμπιακού. Παπα-Νικολάου με τον Σλούκα μπροστά του. Μοιράζει στη γωνία για τον Κάνον. Η προσποίηση θα βρει χώρο, θα σουτάρει, θα ευστοχίσει. 9-11. Είπαμε αυτοί οι δύο. Ο Κάνον και ο Πίτερς είναι πιο επιδραστικοί στη μακρινή απειλή του Ολυμπιακού στην επίθεση. Σλούκας καταπληκτικά στο Χουάντσο από κοντά, 11 όλα. Βλέπουμε ένα πολύ διαβασμένο μπάσκετ για τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Η κίνηση από το φάλι για το Γόκαπ. Ο Σλούκας έχει 3 ασίστ. Κάνουν στη γωνία, στο χ, φαλ διώχνει, Γουόκα προλαβαίνει, Παπα-Νικολάου προς το φαρ, κλέβει ο Μίτογλου με άμυνα από μπροστά. Και είναι ο Σλούκας, κορυφαίος πασέρ μέχρι στιγμής του αγώνα, με 3 ασίστ. Περνάει η πάσα στο Μίτογλου, 13-11, 4 ασίστ του Σλούκα. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε δει τα πρώτα περίπου 7 λεπτά είναι για σεμινάριο επιθετικά και από τις δύο ομάδες στο 13-11. Γουόκαπ, Πίτερς, Παπα-Νικολάου. Στο ομορφότερο ξεκίνημα όλων των παιχνιδιών που έχουμε δει φέτος. Παπα-Νικολάου, Πίτερς και πάλι ταΐζουν το φαλ. Κοντά στο καλάθι, Μίτογλου προσπαθεί να τον μπλοκάρει. Έχει τον Χουάντσο, μπαλά έξω. Kick-out για τον Κάνον. Με τη λήξη πρόλαβε ο Κάνον, αλλά υπάρχει rebound και φαλ. Φάουλ από τον φαλ. 2:52. Ο Γάλλος διεθνής. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει κατοχή. Πάμε διαφημίσεις στο time out, σε λίγο μαζί. ΣΣ1 2:52 για το δεκάλεπτο σε αυτό το πολύ όμορφο παιχνίδι. 63% ο Παναθηναϊκός, στα δίποντα 50 Ολυμπιακός. 1-4 τα τρίποντα και για τις δύο ομάδες. Μόλις 2 βολές που έχει εκτελέσει ο Ολυμπιακός, τίποτα άλλο. Από 6 rebound. Τα φάουλ 1-2, τα κλεψίματα 2-1, τα λάθη 1-2. 6 ασίστ για τον Παναθηναϊκό, 5 για τον Ολυμπιακό. Οι 4 πιστώνονται στο Σλούκα. Σε πόντους 7 ο Μήτογλου, 6 ο Ναν Γκόμεθ. Μια που η πίεση του Ολυμπιακού στην περιφέρεια έχει βάλει την μπάλα κοντά στο καλάθι για τον Παναθηναϊκό. Από πλευράς του Ολυμπιακού 2 ο Walkup, 3 ο Κάνον, 2 ο Φαλ, 4 ο Πίτες. Στα rebound 4 ο Ερνάν Γκόμεθ, 2 ο Πίτερς για τις δύο ομάδες. Γρήγορα στο Λεωνίδα Μενεγάκη. Ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε στους παίκτες ότι έχουμε δεχτεί 4 lay-up. Πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνα, να παίξουμε την eye, να μην αφήσουμε τις πάσες να βγαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε μόνο 2 φάουλ, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα φάουλ μας. Και γενικότερα ζήτησε καλύτερη συγκέντρωση από τους παίκτες τους αυτό το υπόλοιπο διάστημα της πρώτης περίοδου. Γιάννη. Με τον ίδιο τρόπο ο Παναθηναϊκός, Ερνάν Γκόμεθ και Μίτογλου έδειξε ο Αταμάν με ποιο τρόπο πρέπει να κόβουν για να παίρνουν τις ασίστους Σλούκα και να εκτελούν. Σλούκας με Παπα-Νικολάου σε ένα ιδιαίτερο match-up εκεί με το επί της ουσίας τριάρης μιας ομάδας πάνω στον άσο της άλλης. Θυμίζω ο Μίτογλου έχει ξεκινήσει το 5 σήμερα αλλά παίζει με μεγάλη κινητικότητα απέναντι στο φαλ και εδώ ένα μισμάτς του Παπαπέτρου με τον Κάναν. Παπαπέτρου γυρίζει από κοντά αστοχή. Προτίμησε τα απευθεία σούτα από το ταμπλό και ετοιμάζεται ο Γκριγόνης ενδεχομένως θέση του Παπαπέτρου. Κλέβει ο Ναν που είχε διαβλέψει την κίνηση του Γουόκαπ προς τον φαλ. Ναν προς το καλάθι, το χορευτικό, η μπάλα μέσα από το φάουλ. Όλα αυτά στα 2:16. Με τον Ναν να έχει πάρει την πρωτοβουλία από την άμυνα όλο τον δρόμο στο καλάθι. Εδώ κοιτάξτε πώς βγαίνει από την άμυνα ο Ναν. Κλέβει την μπάλα από τον Φαλ, διαβάζοντας την πάσα του Walkup και εδώ πρόσκριση στο σώμα του Κάνον. Το καλάθι, το φάουλ, οι 4 πόντες διαφοράς για πρώτη φορά. Παπαπέτρου στον πάγκο και Γκριγκόνης, ο αντίστοιχα πιο εύστοχος παίκτης του Παναθηναϊκού για φέτος σε όλες τις οργανώσεις. Άστοχος ο Ναν, κάτι που το κάνει πολύ σπάνια. Ο Ναν, ο οποίος είχε 100%. Αυτό που είδατε ήταν η πρώτη άστοχη βολή του Ναν στο πρωτάθλημα. Έχουν προηγηθεί οι 2 στο κύπελο και η 1 στην Ευρωλίγκα. Γιάννης, ακούμε. Για τον Ναν ήταν το πρώτο καλάθι που πέτυχε. Και... Κάναν από μακριά μέσα. 15-14 διαφορά, μειώνεται στον ένα πόντο, Γιάννη. Και στο time out τον είχε πάρει ο Σάββας Καπερίδης κατά μέρους για να τον αποφορτήσει. Καθώς φάνηκε πιεσμένος από το γεγονός ότι τον περίμενε η άμυνα του Ολυμπιακού, απόλυτα λογικά βέβαια. Στεφάνι, Walkup ψηλά. Κάναν σκαστή στον Παπα-Νικολάου, προσπαθεί ο Μίτογλου, δεν μπορεί να κάνει κάτι. 15-16 ο Ολυμπιακός κάνει ένα γρήγορο 5-0 και από το 15-11 στο 15-16 προηγείται αυτός πια, καθώς είμαστε πια στα 100 δευτερόλεπτα του πρώτου δεκαλέπτου. Ναν, Σλούκας ψηλά, Μίτογλου, Γκριγκόνης, να αντίπαλο τον Κάναν, Σλούκας, αμαρκάρει στο τρίποντο, σουτάρει, ευτοχή, 18-16, τι ωραίο μπάσκετ έχουμε δει σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Για μας, έτσι, που βλέπουμε, οι φυσικά δύο προπονητές δεν είναι ευχαριστημένοι, βλέποντας τις ωραίες συνεργασίες των δύο ομάδων να καταλήγουν στο καλάθι. Walkup, handoff στον Παπα-Νικολάου, Walkup και πάλι Παπα-Νικολάου, προσπίζει στον Γκριγκόνης, Φαλ, κοντά στο καλάθι, κλέβει ο Γκριγκόνης χαμηλά, Κάναν αμαρκάριστο για μια ακόμη φορά, στο Χ, Φαλ, διώχνει ο Μίτογλου και Σλούκας. Σλούκας μοιράζει στον Ναν, στον αέρα στέκεται πατά το μαρκάρισμα του Walkup, 20-16 ο Παναθηναϊκός στα 40 δευτερόλεπτα. Κέντρικ Ναν, στους 4 με 2 στα 3, έχει και μια assist, 5 assist ο Σλούκας. Σε 9,5 λεπτά. Walkup. Προσπαθεί κλέψιμο. Σλούκας. Έξω για τον Γκριγκόνης. Σε επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Λιφανός ενώ πέφτει ο Ναν από το μαρκάρισμα του Κάναν. Βγαίνει στα δίπλα. Σλούκας στα 10. Αλλαγή στο μαρκάρισμα. Παίζει στα πόδια τον Φαλ. Βρίσκει τον Γκριγκόνης, σουτάρει από μακριά, είναι μέσα. Είναι μέσα για τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός αυξάνει τη διαφορά στο τέλος του δεκαλέπτου με το τρίποντο του Γκριγκόνης, ο οποίος στέλνει τη διαφορά στους 7, 23-16 από αυτή την γρήγορη επίθεση του Σλούκα. Το μοίρασμα της μπάλας, τέλος περίοδου 23-16, πάμε διαφημίσεις γρήγορα και σε λίγο μαζί. Έκονε εγκαταστάσεων με το Μακίσικ να περνάει στο παιχνίδι. Ήδη η αλλαγή έχει προηγηθεί για τον Παναθηναϊκό με τον Γκριγκόνης. Άρα αυτές είναι οι δύο αλλαγές και μάλιστα ο ένας μαρκάρει τον άλλον. Λαρετζάκης, πέρασε ο Λαρετζάκης, πέρασε ο Κυκός. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αφού ακούσουμε τον Λεωνίδα Μενεγάκη. Τέσσερις παίκτες καινούργιοι στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Ράιτ που βλέπουμε εδώ να χάνει την μπάλα, ο Λαρετζάκης, ο Μακίσικ και ο Βίλιαμ Γκος. Πολλά παράπονα από τον Μπαρτζόκα για την άμυνα, για τον τρόπο που ο Ολυμπιακός προσπαθεί να καλύψει χώρους, για την αδυναμία του να επιστρέψει γρήγορα και να ανακόψει τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Ιδιαίτερες παρατηρήσεις προς τον Πίτερς, παρότι μένει στην πεντάδα ο μοναδικός για την αμυντική του παρουσία και σε αυτόν, και καλύτερη επικοινωνία στην επίθεση. Αυτά ήταν τα πράγματα που ζήτησε ο κότσου του Ολυμπιακού. Με γκος μπροστά του, Μίτογλου προλαβαίνει το Ράιτ μέσα. 26-16 από το μακρινό του κοινού Μίτογλου και ακούμε το Γιαννινάτου. Αυτό ακριβώς έδειξε ο Ρίγκναρ Ταμάν. Ένα πικ και στη συνέχεια τρίποδο του Μίτογλου από την κορυφή. Αν δεν βγει, το ίδιο θα γίνει και στη συνέχεια. Θα πάει σε πλαϊνό πικ και ρόλο ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν θέλει να αφήσει ελεύθερα περιφερειακά σούτ από τον Ολυμπιακό. Μακίσικ στα 5, από μακριά από τα 7,5 μέτρα σουτάρια στο χι ψηλά. Ο Χουάντσο Καραμπόλες, κερδίζει ο Βίλιαμ Γκος. Έρχεται ο Σλούκας και τελικός τζάμπολ βελάκι Ολυμπιακός. Άλλο κλίμα, άλλη ατμόσφαιρα, άλλες εικόνες στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Πιο πολύ πάθος, πιο πολύ δυναμικό παιχνίδι φυσικά από τις δύο ομάδες σε αυτό το πρώτο λεπτό σε σχέση με τις ενέργειες των δύο ομάδων στο πρώτο δεκάλεπτο. Λαρετζάκης βγάζει για κανέναν, ο Γκριγκόνης εκεί προσπαθεί, φάουλ. Τον Βίλιαμς Γκος. Μετά την κατοχή μπάλας από τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Υπάρχει αίτημα του Παναθηναϊκού για διαθλητικό. Πάμε στο Γιαννινάτου. Οι διαιτητές συσκέπτονται για να πάρουν απόφαση. Δεν ξέρουμε αν θα δουν και το instant replay. Πράγματι θα το δουν. Θυμίζω, Βασίλης Πιτσίλικας, Γιάννη Τσιμπούρης, Στέφανος Μαγκλογιάννης, οι διαιτητές. Πιτσίλικας εκεί με τον κομισάριο. Για να δούμε, μάλλον οι διαιτητές θα δουνε και εμείς θα περιμένουμε. Όλα αυτά στα 8:51 πριν από το ημίχρονο, με τον Παναθηναϊκό να έχει οικοδομήσει μια διαφορά 10 πόντων με τα δύο τρίποντα του Γκριγκόνη στο τελείωμα της προηγούμενης περίοδου και το τρίποντο του Μίτογλου στο ξεκίνημα. Ο Μίτογλου που έχει ήδη 10 πόντους εμφανίζοντας ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο σχέση με τα τελευταία παιχνίδια στην Ευρωλίγα και την μικρή κάμψη που είχε μετά την σούπερ σεζόν. Είδατε την φάση και εδώ από άλλη κάμερα την επαφή του Βίλιαμ Γκος με τον Γκριγκόνης. Απλό φάουλ. Στο παιχνίδι και ο Νάσμι Τουρλόγκ. Είπαμε Νάσμι Τουρλόγκ, Μακίσικ, Βίλιαμ Γκος, Ράιτ και Πίτερς. Παναθηναϊκός με Γκριγκόνη, Σλούκα, Χουάντσο, Μίτογλου και Ναν. Η πεντάδα που τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Γκριγκόνης πήρε τη θέση του Παπαπέτρου. Σλούκας με 5 ασίστ μέχρι στιγμής και 3 πόντους. 4 στα 8 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 2 στα 7 Ολυμπιακός. Ναν με Πίτερς μπροστά του στα 9. Προσπαθεί να τον παίξει στα πόδια, προς το καλάθι, πολύ ψηλά η λόμπα. Γυαλί και μέσα για τον Κέντρικ Ναν που είναι στους 6 πόντους με 3 στα 4. Ήταν δύσκολο αυτό το οποίο επιχείρησε ο πρώην παίκτης των Hit, των Lakers και των Wizards. Γκος στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό. Αμιλά, Πίτερς με Ναν. Φάουλ, ένα τεράστιο μισμάτσι, το εκμεταλλεύτηκε ο Πίτερς απέναντι στον Ναν. Εδώ Πιτσίρικας τα λέει με τον Ναν. Σε επανάληψη, κοιτάξτε το φάουλ του Ναν πάνω στον Πίτερς που πανέξυπνα κατεβαίνει χαμηλά για να κερδίσει από την διαφορά δύναμης όγκου και ύψους. Πίτερς που μέχρι στιγμής είναι στους 4 πόντους. άστοχη στη βολή και δεν το κάνει συχνά. Έχει 93% φέτος. Πίτες που έχει 13 πόντους, 6 rebound για ασίστα, 25,5 περίπου να παίζει. Ετοιμάζεται και ο Λεσόρ. Και εδώ με τους συνεργάτες του, ο Μπαρτζόκας, Τριαντάφυλλος, Παπάς, Μουζίκας και φυσικά ο Χρήστος Μαφές του μάνατζερ της ομάδας. Πίτερ στον πάγκο. Επανέρχεται Παπα-Νικολάου. Και ο Λεσόρ στη θέση του έναν Γκόμεθ με τον Μίτογλου να πηγαίνει στην, ας το πούμε, φυσική του θέση στο 4. Έκανε εξαιρετική εμφάνιση με αυτά τα pop-out, τραβώντας μακριά το φαλ του πεδίου δράση του. Λεσόρ κρατάει τελικώς την κατοχή από την πάσα του Γκριγκόνης. Και πάλι Λεσόρ με τον Ράιτ. Λεσόρ τον παίξει στη δύναμη. Τάπα ψηλά από τον παίκτη του Ολυμπιακού που ήρθε μεσού στη σεζόν και παίζει εξαιρετικά ως τώρα. Εδώ είναι ο Ράιτ. Σπάσιμο της μέσης στον αέρα. Μαζεύει ο Ναν και κατεβάζει γρήγορα με φάουλ του Νάσμι Τουρλόγ. Νάσμι Τουρλόγ με ελληνικό διαβατήριο, όπως και ο αδερφός του, ο Ελάιζα που παίζει στο Περιστέρι. Έλληνο-Καναδί και εδώ το φάουλ πάνω στον Ναν. 28-17 και 37 για το ημίχρονο. Είπαμε 15.000 θεατές, ίσως και παραπάνω, θα είναι και 16. Και παραφορά από τον Σλούκα. Η τετράδα του Ολυμπιακού που πήρε χρόνο συμμετοχής, τώρα έγινε πια τριάδα. Ναν με Παπα-Νικολάου μπροστά του στα 13 σταυρωτές, αλλαγή κατεύθυνσης. Ναν, ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Αυτός ο ελιγμός ανάμεσα στους παίκτες του Ολυμπιακού μέσα στη ρακέτα. Ο Ναν οπωσδήποτε ευχαρίστησε με αυτήν την ενέργεια για τον προπονητή του. Δεν θα προσπαθούσε. 30-17, να τα δίποντα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Και ο Λεσόρ θα καρφώσει για το 32-17. Ο Μπαρτζόκας εσπευσμένος ζητάει time out και θα δούμε σε επανάληψη εδώ. Δείτε πως ο Ναν παίζοντας άμυνα από μπροστά κάνει το hedge out και θα καρφώσει στα 7 λεπτά για το 32-17. 15 πόντους διαφοράς, διαφημίσεις λίγο μαζί. 23-16 το πρώτο δεκάλεπτο, 9-1 το δεύτερο. Γρήγορα ακούμε τον Λεωνίδα Μενεγάκη. Πάρα πολύ απογοητευμένος ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τα συνεχιζόμενα λάθη των παικτών του. Πέταξε το πινακάκι στο παρκέ. Είπε, παιδιά, σας παρακαλώ, ας προστατέψουμε την μπάλα. Πολλές φορές ευνηδιασμοί, δεν χρησιμοποιείτε τα φάουλ. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν κάνετε τίποτα. Ακόμα και στην αλλαγή που είχε κάνει νωρίτερα με τον Πίτερς να βγαίνει και τον Παπα-Νικολάου να μπαίνει στη θέση του, δεν να μην λειτουργεί. Έκανε παρατηρήσεις τον Παπα-Νικολάου για τις αμυντικές του προσπάθειες. Μακίσικ με τον Γκριγκόνης μπροστά του μοιράζει για τον Μήτρου Λόγκ. Ψηλά ο Ράιντ για το σκριν. Βυθίζεται. Μακίσικ, Παπα-Νικολάου στη γωνία, προλαβαίνει το Μήτογλου. Αστοχή, Γκριγκόνης μαζεύει το rebound. Γιάννη, σε ακούμε. Ο Ρικίνα Ταμάν έδειξε ένα figure eight για να πάει ο Σλούκας κάτω από την μπασκέτα, να κάνει όλη τη βόλτα του και να βρει το ελεύθερο σουτ. Σλούκας προς το καλάθι. Προς στιγμήν ο Μητρουλόγ να είναι η προσποίηση. Spin move. Πολυσιεργεί και χάνει την μπάλα. Κλέβει ο Γκριγκόνης. Ναν. Στα 19. Χαμηλά. Λεσόρ με Μακίσικ. Υπάρχει mismatch foul. Τρίτο του Ολυμπιακού, ένα ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός έχει τρέξει ένα μεγάλο επιμέρους σκορ. Το 9-1 που ουσιαστικά είναι 12-1 με το τρίποντο του Γκριγκόνης και τα χειροκροτήματα για τον Σλούκα που κάτσε στον πάγκο και για τον Πιντόζα που εισέρχεται. Θυμίζω, ο Γκραντ δεν παίζει, έχει πρόβλημα στο δεξί του πόδι και ο Πιντόζα στη θέση του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός με Μήτρου Λόγκ, Μακίσικ, Williams Γκος, τριπλέτα περιφερειακών με τον Παπα-Νικολάου στο 4 να μαρκάρει τον Μήτογλου που προσπαθεί να ξεφύγει από αυτό το μαρκάρισμα. Είναι ο Γκριγκόνης που θα βρει τον Ναν από τα 5 μέτρα, σουτάρει στο 34-17, διπλό σκορ. Γιάννης, ακούμε. Μιας και αναφέρθηκε στο σερί, από το 15-16 που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός. Επιμέρους σκορ, όχι σερί. Επιμέρους σκορ, ναι. Πλέον είναι. Williams Γκος, φάουλ. Ταυτόχρονα Πιτσίλικας και Τσίμπουρης, ναι, Γιάννη. Να ολοκληρώσω απλά 19-1 ο Παναθηναϊκός από το 15-16. Και να εξηγήσω στον κόσμο, δεν λέμε σερί γιατί το σερί είναι όταν έχει 0 ο αντίπαλος. Επιμέρους σκορ είναι για οποιαδήποτε διαφορά, όπου έχουν σκοράρει και δύο ομάδες. Παπαπέτρου Θεσινάν για τα 5,50 για το φινάλε. Ψηλώνει το σχήμα. Δεν ακολουθεί τον Ολυμπιακό Αταμάν. Και τώρα έχουμε δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Από τη μία τον Παναθηναϊκό με τον Αν, ένα παίκτη στα 95. Και όλοι οι άλλοι από τα 2 μέτρα και πάνω. Γκριγκόνη στα 2, Παπαπέτρου στα 2, 5, 2, 6, Λεστόρ το ίδιο, λίγο πιο πάνω. Μήτογλου στα 2, 10. Ο ψηλός του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι ο Ράιτ στα 2, 7. Η μπάλα καταλήγει με 3 αναπηδήσεις στο καλάθι. Και ώρα να ξεκουραστεί και ο Μήτογλου. Επανέρχεται ο Ερναν Γκόμεθ που έχει παίξει μέχρι στιγμής 11,9 λεπτά. Ο Μήτογλου έχει παίξει 14. Ο Μήτογλου κάθε στον πάγκο όσο πιο παραγωγικός παίκτης του Παναθηναϊκού μαζί με τον Αν. Από 10 παίκτες έκαστος για τον Ολυμπιακό. 6 έχει ο Αϊζέα Κάναν. Στους 5 ο Άρεκ Πίτερς. Έτσι κι αλλιώς σας λέγαμε και νωρίτερα οι πιο εύστοχοι παίκτες του Ολυμπιακού φέτος. Γιάννη, τι έχουμε εκεί με τους διαιτητές και τον Κομισάριο? Μισό λεπτό να δω. Η διαφορά στους 15, 34, 19, 5 και 51 για το φινάλε. 69% στο τρίποντο ο Παναθηναϊκός, 50 Ολυμπιακός. 50% στο τρίποντο ο Παναθηναϊκός, 25 Ολυμπιακός, 4-8-2-8 δηλαδή η διαφορά. Βολές 5-6 Ολυμπιακός, 0-1 ο Παναθηναϊκός. Τα rebound 9-11 για τον Ολυμπιακό. Τα κλεψίματα 8-2 για τον Παναθηναϊκό. Τα λάθη 2-8 Ολυμπιακός περισσότερα. Οι assists 17 για τον Παναθηναϊκό. Πήρατε μια ιδέα στο τι γίνεται στα ομαδικά στατιστικά. Βιλτόζα, ο Αργεντινός που έχει φέτος 2 φορές πρόβλημα τραυματισμού, έχει επανέλθει πια απολύτως υγιής. Να δούμε τις δύο πεντάδες. Είπαμε, είναι ο Βιλτόζα πλέον με Γκρικόνης, Παπαπέτρου, Χουάντσο, Λεσόρ. Έκατσε και ο Νάν στον πάγκο. Ο Νάν έκατσε με 10 πόντους, ένα rebound, ένα κλέψιμο, 2 assist. Βιλτόζα για το Λεσόρ στην oversized πεντάδα του Παναθηναϊκού. Γκρικόνης χαμηλά. Χουάντσο με κοντύτερο αντίπαλο, αστοχή σε αυτό το ανάποδο lay-up. Η μπάλα στον Παπα-Νικολάου και από εκεί στον Williams. Γκος. Γκος περνά από τον Γκριγκόνης. Φάουλ του Χουάντσο στον Ράιτ που είχε κερδίσει το πλεονέκτημα χώρο από τον αντίπαλό του. Εδώ είναι ο Χουάντσο. Είναι μια, κοίτα εδώ, μια φάση με το καθαρό φάουλ του Ισπανού διεθνή που έχει περάσει για 7 χρόνια από το NBA. Πάρα πολλοί παίκτες εδώ και από τις δύο ομάδες έχουν περάσει από το NBA για περισσότερο ή για λιγότερο χρόνο. Μακίσικ, Williams, Γκος. Παπα-Νικολάου προς το καλάθι. Ράιτ και φάουλ Πιτσίλικας και Τσιμπούρης. Εδώ λέει όχι ο Χουάντσο. Μαγκλουγιάννης κάτι λέει που ίσως για το πιάσιμο της Στεφάνης. Δείτε εδώ ο Παπα-Νικολάου η πάσα. Ράιτ, ο οποίος κρεμάστηκε, αυτό λέει ο Μακρογιάννης, ότι ο Ράιτ κρεμάστηκε στην Στεφάνη. Εδώ οι δύο διαιτητές έδωσαν φάουλ, ο Μακρογιάννης είπε ότι τράβηξε την Στεφάνη. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν. Είχα παίκτες μπροστά μου, Λεωνίδα, τι έδειξε ο Πιτσίλικας? Έδειξε δύο βολές αν δεν κάνω λάθος και ο coach Μπαρτζόκα ζητάει challenge αυτή τη στιγμή για τη φάση. Οκ. Θα δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί. Στα 5 και 9 αυτή η φάση με την assist στον drive του Πανικολάου. Ο Μπαρτζόκας με Πιτσίλικα και Μαγκλογιάννη. Οι εξηγήσεις. Λεωνίδα. Εγώ υποστηρίζω ότι έπρεπε να μετρήσει το καλάθι. Ο Πιτσίλικας εξηγεί τώρα ότι έχει γίνει πρώτα το φάουλ και μετά όλα τα υπόλοιπα. Γιάννη, έχεις κάτι εσύ από τον Παναθηναϊκό γιατί διαμαρτύρεται ο Αταμάν με τον team manager, τον Σαβαρόνι? Ο Αταμάν διαμαρτύρεται γιατί θεωρεί ότι έχει ζητήσει challenge ο Ολυμπιακός και δεν το ακολουθούν οι διαιτητές. Και τεχνική ποινή και στους δύο πάγκους. Ο Μακρογιάννης θεωρεί ότι ήταν περιβολικές διαμαρτυρίες και από τους δύο πάγκους. Αταμάν και Μπαρτζόκας. Εδώ είναι ο Μακρογιάννης. Γιάννη, προσπάθησε να ακούσει τι διαμείβεται εκεί, όπως και ο Λεωνίδας τι διαμείβεται στην άλλη πλευρά. Η φάση θα τη δούμε κάποια στιγμή, Γιώργο Καλοφολιά. Εδώ βλέπετε τις έντονες διαμαρτυρίες. Γιάννη. Η τεχνική ποινή στο Παναθηναϊκό είναι στον πάγκο. Και όπως εξήγησε ο Μαγκλογιάννης, η τεχνική ποινή στον Ολυμπιακό είναι στον coach Μπαρτζόκα. Okay. Σαφές, Γιάννη, και πάμε στο right. Αστοχή, ο Ράιτ που φέτος έχει 62% στις βολές. Ο Ράιτ που από την ημέρα που ήρθε, καθώς Μιλουτίνοφ και Πετρούσεφ πέρασαν ένα διάστημα τραυματισμένοι, έφτασε να παίζει στα 20,3 λεπτά. Ράιτ, στη δεύτερη βολή, είναι μέσα. 34-20 στα 5-9. Η φάση αυτή την οποία σας την είπαμε νωρίτερα. Βιλντόζα με τον Ναζ Μητρουλόν. Στείλει ένα screen ο Χουάντσο, Βιλντόζα, με Γκριγκόνης. Λεσόρ με Ράιτ. Για να δούμε αυτό το match-up. Ο Λεσόρ τον πάει στη δύναμη, πηγαίνει προς το καλάθι. Χουάντσο, ένα ακόμη rebound για τον Ισπανό. Απέναντι σε κοντή τον αντίπαλο. Χουάντσο, Βιλντόζα, χαμηλά. Από τα 5,5 μέτρα το σούτ είναι μέσα 36-20. Για τον Βιλντόζα είναι το πρώτο σούτ του αγώνα. Βιλντόζα που έχει χάσει 8 αγώνες πρωταθλήματος από τους τραυματισμούς του. Williams Γκος, Παπα-Νικολάου, Μητρουλόγκ, Βιλντόζα, Μακίσικ, Παπαπέτρου. Περνά από το Λεσόρ, τάπα φάουλ. Δύο βολές ο Μακρογιάννης. Εδώ είναι ο Γάλλος διεθνής. Εδώ είναι η απόφαση, οι δύο βολές σε αυτή την εφόρμηση του Μακίσικ. Εδώ βρίσκει μπάλα, ο Μακρογιάννης λέει ότι βρίσκει και σώμα. Μπαρτζόκας με Παπα-Νικολάου, το συζητούν στο βάθος, το βλέπετε από την κεντρική μας κάμερα. Ο Ράιτ κάθεται στον πάγκο και παρέχει το φάλο. Φάλο, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο το έπαιξε ολόκληρο, ενώ επανέχεται και ο Μίτογλου, στις του Λεσόρ, καθώς ο Λεσόρ φτάνει, όχι το πρώτο φάουλ, αλλά κάθεται στον πάγκο, ο Λεσόρ, ο οποίος έχει μέχρι στιγμής 4 λεπτά συμμετοχής. Μακίσικ στις βολές. Αστοχή. Γιάννη, ναι, αφού πω ότι ο Ολυμπιακός στις βολές είναι στο 67%, 6-9 και 0 στην 1 ο Παναθηναϊκός. Γιάννη. Λάοτι, από τη στιγμή που ο Γιώργος Μπαρτζόκας έβαλε τον φαλ εντός αγωνιστικού χώρου, ενώ ο Μακίσικ έχασε και τη δεύτερη, αμέσως σήκωσε τον Μίτογλου για να περάσει τον αγωνιστικό χώρο ο Αταμάν, δείχνοντας ότι έχει ματσάρει τον Έλληνα παίκτη με τον Γάλλο σέντερ του Ολυμπιακού. Ναι, για τον τραβάει στην επίθεση μακριά από το πεδίο δράσης του. Βιλντόζα, kick-out, Παπαπέτρου. Αμαρκάριστο, θα μπορούσε να είναι το σούτ του Ερναγκόμεθα, αλλά καθυστέρησε. Είναι άστοχο το σούτ, ψηλά μαζεύει ο Μητρουλόγκ. 36-20 για τον Ερναγκόμεθ που έχει 0-1 τρίποντο και 3-4 δίποτα. Μητρουλόγκ. Παπα-Νικολάου για τον Μακίσικ, με αντίπαλο ψηλοπαίκτη. Μακίσικ. Δύο βολές σηκώνει μέσα στο χέρι του ο Ερναν Γκόμεθ. Για τον Ερναν Γκόμεθ αυτό είναι το τρίτο φάουλ και είναι ένα ζήτημα για τον Παναθηναϊκό σε επανάληψη. Εδώ με το σώμα το φάουλ από τον Ερναν Γκόμεθ και η αλλαγή ρότας αγωνιστικής για τον Αταμάν που συνεχίζει με 4 επιτσιάς κοντούς και περνώντας τον Παπαπέτρου στο 4. Κάτι που έκανε νωρίτερα με τον Παπα-Νικολάου ο Ολυμπιακός, τον αρχηγό της ομάδας, στη θέση 4, στη θέση του power forward. Ενώ στο βάθος βλέπετε ψηλή κουβεντούλα έχουν πιάσει ο Μίτογλου με τον Φαλ. Μακίσικ. Ευστοχή αυτή τη φορά, 36-21. Ο Μακίσικ, ο οποίος πετυχαίνει τον πόντο του. Μακίσικ που φέτος έχει 5,5 πόντους στα 17 λεπτά που παίζει. Ευστοχή, 36-22 και αλλαγή. Walkup επανέρχεται μετά από αρκετή ώρα. Walkup έπαιξε τα πρώτα 10 λεπτά και τον πρωτοβλέπουμε τώρα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Βιλντόζα, Ναν. Το δίδυμο των περιφερειακών με τον Γκριγκόνη στα φτερά, τον Παπαπέτρου στο 5. Μαρκάρεται από τον Πίτερς και ο Μίτογλου στο 5. Εδώ φάλε έχει βγει έξω. Ναν τον προλαβαίνει, σουτάρει αστοχή. Μίτρουλόγκ και ο Παναθηναϊκός έχει πλέον 4 στα 10 για 3. Φαλέκλεισε το οπτικό πεδίο του Ναν. Μητρουλόγκ, καθώς πάμε για το τρίλεπτο. Μητρουλόγκ προσπαθεί να περάσει τον Παπαπέτρου. Κλείνεται. Η μπάλα φτάνει στον Βιλγκόζα. Είχαμε ένα μαρκάρισμα και Πίτερς και Μίτογλου. Δίπλα ήταν ο Τσιμπούρης, δεν έδωσε τίποτα. Ναν. Στα 12 για τη λήξη επίθεση του Παναθηναϊκού. Βιλγκόζα. Κικάουτ. Μίτογλου στημένο από τη γωνία. Είναι άστοχο φαλ. Εύκολα στο αμυντικό. Williams Goss, Ολυμπιακός που σιγά σιγά προσπαθεί να ροκανίσει τη διαφορά. Williams Goss είναι πιο γρήγορος από τον Γκριγκόνης. Σηκώνει το χέρι ο Γκριγκόνης προς τους συμπαίκτες, ήταν δικό του το λάθος. Αυτό το μαρκάρισμα στην ταχύτητα δεν βγαίνει. Με τον Γκριγκόνης πάνω στο Williams Goss. 36-24. Και Ναν. Με Πίτερς στα 9. Περνάει από τον Πίτερς αλλά αστοχή. Ο Παναθηναϊκός έχει σημειώσει 3 άστοχες σερί επιθέσεις για πρώτη φορά από το ξεκίνημα του αγώνα. Ο Ολυμπιακός με τον Williams Goss και πάλι με τον Γκριγκόνης. Φαλ με Μίτογλου. Εξαιρετική πάσα του εδώ δημιουργού φαλ. Άλλωστε το κάνει ο φαλ, έχει περίπου 3 ασίς πάμε στο πρωτάθλημα. Τελικές φάσεις. 36-26, μείωσε κατά 6 πόντους τη διαφορά ο Ολυμπιακός. 36-26 από 36-20. Διαφημίσεις λίγο μαζί. Ένα και 53 για το δεύτερο δεκάλεπτο. Κατά ημίχρονο δηλαδή. Ο Ολυμπιακός έχει καλύψει μια διαφορά 6 πόντων. Αυτό το 6-0 που έκανα από 36-20 έκανε 36-26. Γρήγορα στο λέω ένα μενεγάκι. Ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός έχει δυνατότητα να τρέξει, ο Μπαρτζόκας δεν θέλει να γίνεται βιαστικά αυτό. Έχουμε και άλλες επιλογές. Είπε δεν χρειάζεται ένας μόνο να κάνει όλο τον δρόμο μέχρι το τέλος. Από εκεί και πέρα έχει στοχεύσει το over dribbling, όπως το χαρακτήρισε, δηλαδή τις υπερβολικές τρίπλες που κάνει ο Κέντρικ Ναν. Θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κερδίσει χρόνο και να προσαρμοστεί καλά η άμυνα στους υπόλοιπους. Έχει περάσει στο παιχνίδι ο Κώστας Λούκας. Και αυτός έχει την μπάλα μπροστά στο φάλ. Λούκας. Η δημιουργική κατάσταση του Παναθηναϊκού άλλαξε με την απουσία του Λούκας στα 40 λεπτά. Λεσόρ πατάει δυνατά για το 38-26 και σπάει το ρόδι για τον Παναθηναϊκό μετά από κάποια ώρα. Γιάννης, ακούμε. Από εκεί και πέρα στο αμυντικό κομμάτι και ο Μίτογλου και ο Λεσόρ θα προσπαθήσουν να βγουν μπροστά από τον Φαλ για να μην τον αφήσουν να κάνει παιχνίδι. Φαλ θα καρφώσει εντυπωσιακά καθώς ξέφυγε της παρουσίας μπροστά του Λεσόρ. 38-28 στα 65 δευτερόλεπτα τώρα. Δείτε και πάλι, βυθίζεται η assist του Walkup. Εξαιρετικό play για τον Ολυμπιακό. Σλουκάς, Βιλντόζα, Ναν. Από την κορυφή αστοχή, ο Ναν σήμερα έχει χάσει 3 συνεχόμενα. Ο Williams Goss που άλλαξε τον τρόπο λειτουργίας του Ολυμπιακού στην επίθεση. Κάναν, εύστοχος. 38-31. Εδώ με 3 στα 6. Ο πιο αποδοτικός από μακριά παίκτης του Ολυμπιακού σήμερα. Οι 16 πόντοι έγιναν 7. Θα μείνουν δευτερόλεπτα και για τον Ολυμπιακό. Σλούκας, Λεσόρ με το φαλ, βήματα. Όλα αυτά αναγκάζουν τον Αταμάν για time out. Σε λίγο μαζί. Το 16 δευτερόλεπτα σε ένα διαφορετικό σκηνικό για τη λήξη του ημιχρόνου. Οι 16 πόντοι έγιναν 7 και επίθεση Ολυμπιακού. Πολύ γρήγορα στο Λεωρίδα. Ένα σύστημα έδειξε ο coach Μπαρτζόκας με τον Κάναν να ανεβαίνει από το low post ψηλά. Και ο Goss να αποφασίζει τελικά ποιον θα είναι ο ελεύθερος παίκτης για να του δώσει την πάσα να εκτελέσει. Walk-up στην επαναφορά. Ο Παναθηναϊκός μαρκάρει στο όλο το γήπεδο. Έχει περάσει ο Καλαϊτζάκης και ο Μωραΐτης σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Έβαλε φρέσκους παίκτες με φρέσκα πόδια στην περιφέρειά του. Williams Goss, φαλ. Θα καρφώσει εμφατικά στα 4 δευτερόλεπτα. Μωραΐτης ψάχνει ένα συμπαίκτη. Στα 2 δευτερόλεπτα Μωραΐτης θα πετάξει την μπάλα. Νομίζω έχει τελειώσει ο χρόνος. Τέλος χρόνου λοιπόν για τον Ολυμπιακό που μειώνει στους 5 από τους 16. Σε ένα πρώτο ημίχρονο με διαφορετικά πρόσωπα για τις δύο ομάδες. Να πούμε ότι οι ομάδες σχεδόν συμβαδίζουν στα δίποντα, στα τρίποντα, αλλά όχι στις βολές. 0-1 ο Παναθηναϊκός, 8-12 Ολυμπιακός. Τα rebound 12-17 για τον Ολυμπιακό. οι assist 11 για κάθε μία από τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός τρέχει ένα επιμέρους σκορ 13-2 σε ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προηγηθεί με 36-20 και από εκεί πέρα να κολλήσει απέναντι στον αντίπαλό του. Η είσοδος του Williams Goss διαφοροποίησε τα πράγματα, βλέπετε και τα συνολικά στατιστικά. Διαφοροποίησε τα πράγματα στην περιφέρεια. Υπήρχε πρώτα το μισμάς με τον Γκριγκόνης και συνέχεια με τον Παπαπέτρου. Ως κατακλείδα αυτού του πρώτου ημιχρόνου έχουμε να πούμε τα εξής. Ξεκίνησε ένα περίτεχνο πρώτο εξαιρετικό πλευράς μπάσκετ δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να συναγωνίζονται ποια θα κάνει κάτι καλύτερο από την άλλη, με πολλά hand-off, με πολλά plays εξαιρετικά, με τον Παναθηναϊκό τότε να ξεφύγει με 7 πόντους διαφορά με το τρίποντο του Γκριγκόνης. Οι 7 που γίναν 10 με το τρίποντο του Μίτογλου στο ξεκίνημα. Ένας Παναθηναϊκός που πίεσε περισσότερο, ο Walkup βγήκε, ο Παπα-Νικολάου βγήκε, ο Ράιτ δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει και να γεμίσει τη ρακέτα όπως ο Φαλ. Από την πλευρά του Παναθηναϊκός με Μίτογλου και έναν Γκόμετ σε μεγάλη μέρα πήγαν πολύ καλά, σε αντίθεση με τους περιφερειακούς που δεν ήταν πολύ ευστοχοί από μακριά, αλλά είχαν την δημιουργική ικανότητα του Κώστα Σλούκα με 5 assist. Κάποια στιγμή, όταν Σλούκας και Ναν βγήκαν από την εξίσωση, είτε επειδή κάτσαν στον πάγκο, είτε επειδή ο Ναν δεν ευστοχούσε, άλλαξε τα δεδομένα και πριν την είσοδο του Williams Goss είχαμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε αυτή τη διαφορά των μόλις 5 πόντων. 38-33. Πάμε διαφημίσεις και σε λίγο μετά μαζί για το δεύτερο ημίχρονο σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι εδώ στο κτίριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Γράφουμε. Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ και πάλι μαζί από το Χριστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 38-33 στο ημίχρονο. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, μείνετε μαζί μας. Και νομίζω λίγο πριν από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγα δευτερόλεπτα στον Λεωνίδα Μενεγάκη και στον Γιαννινάτου ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Εγκίνα Ταμάν, με τον οποίο ξεκινάμε. Είμαστε με τον coach του Παναθηναϊκού, τον Εγκίνα Ταμάν. Coach, first half with your spurt, with Olympiacos spurt, what do you expect? What do you have to watch out more in the second one? Okay, this is derby game. It's not easy to break the game to go to 20 to 25 points. We play a game. In the beginning, we play well. They make a lot of mistake. At the final, we make the mistake. Now is a game on the tie, so we'll see on the second half. Thank you, coach. Thank you. Αυτό που μας λέει ο coach του Παναθηναϊκού είναι ότι είναι ένα derby παιχνίδι και σε αυτό δεν μπορείς να πάρεις μια πολύ μεγάλη διαφορά 20-25 πόντων. Στο ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, ο Ολυμπιακός έκανε λάθη, αλλά στο τέλος του ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που έκανε λάθη, ο Ολυμπιακός τα εκμεταλλεύτηκε και πλέον είναι ένα παιχνίδι στο οποίο τα πάντα μπορούν να γίνουν στο δεύτερο ημίχρονο. Coach, ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο βρέθηκε πίσω μέχρι και 17. Τελικά έχει ρίξει τη διαφορά στους 5, πολλά λάθη. 6 σε αντίθεση με τα rebound που υπερτερεί με 5. Είστε σίγουρος ότι έχουμε κάνει 6 λάθη? Νομίζω ότι έχουμε μετρήσει 9. 6 παραπάνω. 6 παραπάνω, ναι. Είναι 6 κατοχές που είναι σημαντικό. Είναι το ποσοστό που βάλαμε στο Παναθηναϊκό. Μέσα από την ρακέτα έχουν σκοράρει πάνω από 20 πόντους, 22-23 πόντους μέσα από το ζωγραφιστό. Πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνά μας εκεί και φυσικά να μην δίνουμε την μπάλα στα χέρια. Γιατί αυτές οι κατοχές που δεν ήταν βήματα, λάθη ή λάθος πάσες που βγαίνει μπάλα έξω, είναι πάσες στα χέρια τους που φύγανε στον ευθυνιασμό. Νομίζω αν καλύψουμε αυτό το παιχνίδι, το τομέα του παιχνιδιού, θα είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και ξεκινάμε. Δεύτερο ημίχρονο, μεγάλο παιχνίδι, κλειστό Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, Παναθηναϊκός Άκτορ, Ολυμπιακός, 38-33. Ακούσαμε τους δύο προπονητές και Παναθηναϊκός με Σλούκα, Ναν, Παπαπέτρου, Χουάντσο, Μίτογλου όπως το πρώτο ημίχρονο, Walkup, Φαλ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Κάναν όπως το πρώτο ημίχρονο. Μείνετε μαζί μας και ξεκίνημα. Σλούκας το πρώτο κατέβασμα για το δεύτερο ημίχρονο. Παπαπέτρου, Κάναν σε ένα μισμάτς. Παπαπέτρου αλλάζει χέρι μέσα. 40-33. Είδαμε δύο διαφορετικά δεκάλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο. Walkup στο 40-33 για τον Κάνον, ο πιο εύστοχος παίκτης του Ολυμπιακού από μακριά σήμερα. Πίτερς, Κάνον με Ναν μπροστά του. Παπα-Νικολάου, η σκύπα στα δυνατή πλευρά. Walkup αμαρκάριστο το σουτ. Είναι άστοχο, μαζεύει ο Ναν. 12-17 τα rebound για τον Ολυμπιακό. Χουάντσο, που μοιράστηκε τις δύο θέσεις των ψηλών με τον Μητόγλου. Εδώ Σλούκας κερδίζει το φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Του πήρε το πρώτο βήμα, τον έβαλε στην πλάτη. και μια και ο λόγος για βολές. 0-1 για τον Παναθηναϊκό, 8-12 για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή μία εκτελεσμένη και 12 εκτελεσμένες. Σλούκα στη γραμμή. Ο δεύτερος πιο εύστοχος στις βολές του Παναθηναϊκού φέτος μετά τον απίστευτο Ναν. Ευστοχή, 96% ο Σλούκας, 100% έχει ο Ναν μέχρι την από λίγη ώρα. Ο Ναν που σήμερα έχασε την πρώτη του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει 0-1. Και προημερών έχασε και την πρώτη στην Ευρωλίγκα. Είχε χάσει 2 στην Κρήτη στο Final 8 του κυπέλου. Σλούκας μέσα, 42-33. Σλούκας 5 assist, ο Φαλ 4 η πρώτη δημιουργεί για τις δύο ομάδες. Walk-up. Πίτες, Walk-up, Φαλ. Walk-up, αμαρκάριστο από τη γωνία του Παπα-Νικολάου, άστοχο. Μήτογλους πρόχνει την μπάλα και που βρίσκεται ο Ναν. Παπαπέτρου, η μπάλα φτάνει στον Μήτογλου, τάπα από το Φαλ, δύο αλλοιώσεις. Σε δύο απόπειρες για σούτ από τον Παναθηναϊκό κοντά. Κάναν μέσα, καλάθι και φάουλ. Αλλαγή συναισθημάτων σε λίγα δευτερόλεπτα. Από τα δύο κοντινά και άστοχα σούτ του Παναθηναϊκού και το καλάθι και φάουλ του Κάναν. Εδώ Αταμάν και Σερέλης. Δείτε και πάλι το φάουλ που Ναν με το σώμα. Κρατάει ισορροπία, ελέγχει το σώμα του ψηλά. Ήδη στον παρόδο Ναν έχει 3 φάουλ όσα έχει και ο Έρναν Γκόμεθ. Κάναν ευστοχή 42 36 διαφορά στους 6. Ναν με σαφώς μικρότερο πεδίο δράσης ως τώρα. Η λόμπα προς τον Μήτογλου με κοντή τον αντίπαλο. Έναν Γκόμεθ από μακριά είναι μέσα. 45-36 για τον Ισπανό που κάνει ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Ο Άντσο Έναν Γκόμεθ είναι στους 9 πόντους, 10 έχει ο Μήτογλου. Έχει και 6 rebound, πρώτος rebounder του αγώνα. Walkup έχει 4 για τον Ολυμπιακό μαζί με τον Φαλ. Κάναν και Φαλ, ξεχωρίζουν στατιστικά. Χαμηλά το φάουλ από τον Παπαπέτρου. Εδώ είναι ο Γιάννης Παπαπέτρου. Ξεκίνησε στις πεντάδες των 2 ημιχρόνων. Το φάουλ έγινε έτσι κι αλλιώς στο πρώτο βήμα. Δεύτερο φάουλ για τον Παναθηναϊκό άκτορα, ένα Ολυμπιακός. Κάναν. Walk-up. Φάουλ με Μήτογλου. Ψηλά. Προλαβαίνει ο Πίτερς. Walk-up αμαρκάριστο στα 4. Είναι μέσα. 45-36. Γύρισε ωραία την μπάλα Ολυμπιακός. Walk-up ευστόχησε και είναι στους 5 πόντους. 45-39. Διαφορά στους 6. Σλούκας. Με ψηλότερο παίκτη μπροστά του. Στα 8. Πάει προς το καλάθι για να βγάλει έξω. Κόβει ο Παπα-Νικολάου στα 2,2. Το deflection από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Και ο Σλούκας στην επαναφορά. Ο Ναν έχει 5 στα 8 εντός παιδιάς, αλλά 0-3 τρίποντα. 5-8 δίποντα, αλλά 0-3 τρίποντα. Μπάντσο θα γυρίσει, θα σουτάρει, θα στοχίσει, ο Φαλ το rebound. Turnaround jumper από τα 4 μέτρα από τον Ισπανό, άστοχο τελικός. Βλέπετε τα rebound. 5 περισσότερα από τον Ολυμπιακό. Φάουλ του Σλούκα πάνω στον Κάναν. Εδώ. Σλούκα σηκώνει αμέσως στο χέρι του. Είναι το δεύτερο φάουλ του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Είναι εδώ το φάουλ. Και 7 λεπτά και 8 δεύτερα για το 10 λεπτό. Walk-up στην επαναφορά. Κάναν στους 12 μέχρι στιγμής. Walk-up φάλ. Σπάει μπάλα για τον Κάναν στα 6. Φάλ σε ένα χρόνο γιατί τελείωνε ο χρόνος του Ολυμπιακού. Λόμπα για το Μίτογλου. Τσιμπάει την μπάλα με το χέρι. Δύσκολη φάση φάουλ. Ο Μίτογλου την υποδέχτηκε ουσιαστικά με την πλάτη στην μπάλα. Σε επανάληψη, κοιτάξτε, έχει πλάτη στην μπάλα. Εδώ την τσιμπάει για να μην την κερδίσει ο Παπα-Νικολάου και εδώ το φάουλ. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης επανέρχεται μετά τα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου. Καλαϊτζάκης έπαιξε ελάχιστα, 3 δέκατα ουσιαστικά, και Μίτογλου είναι στους 10 πόντους και η πρώτη του ελεύθερη βολή. Ο Παναγιώτης έχει ελάχιστες εκτελεσμένες. Με αυτήν είναι 4, έχει 3 στις 4, 9 στις 14 Ολυμπιακός. Όλα αυτά στα 6.43 για το δεκάλεπτο. Τίνος Μίτογλου στους 46.39. Δεύτερη βολή. Είναι μέσα και αυτή, ο Μίτογλου που φέτος σουτάρει με 71% σε όλες. Στους 8 η διαφορά, walk-up. Πίτερς, Παντός τον Κάναν και κυνηγάει ο Καλαϊτζάκης. Η αλήθεια ότι έχει λείψει τον Παναθηναϊκό η δυναμική παρουσία περιφερειακά του Γκραντ. Γι' αυτό και μπήκε ο Καλαϊτζάκης. Μας θέση του Ναν. Κάναν. Δύσκολη φάση. Καλάθι για τον, για τον Πίτερς. Πίτερς που ακολουθεί τον Κάναν στο σκοράρισμα για τον Ολυμπιακό. 12 και 7 αντίστοιχα. Μισμάτς. Παπαπέτρου Κάναν. Μίτογλου για 3, προλαβαίνει το φαλ, είναι άστοχος, ψηλά Παπα-Νικολάου, καθαρίζει τη φάση για τον Ολυμπιακό. 20-15 τα rebound για τους ερυθρόλευκους και walk-up. Φαλ. Walk-up. Πεδιάμενε από μπροστά ο Μίτογλου, ο φαλ βγάζει την μπάλα, Πίτερς γωνία για τον Κάναν για την καλή του θέση και είναι άστοχο, έρχεται ο Πίτερς από κοντά. Εκμεταλλεύεται την ολιγορία του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ για το 47-43 στους 4 στη διαφορά. Είναι η μικρότερη τιμή στη διαφορά. Από τότε ο Παναθηναϊκός άρχισε να αυξάνει τη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο για να φτάσει σε εκείνη διαφορά των 16 πόντων, το 36-20. Σλούκας. Σλούκας τάπα από τον Πίτερς. Η μπάλα στο φαλ και με τη μία στο walk-up. Το momentum δείχνει Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Walk-up. Πίτερς. Κάναν παίρνει την εσωτερική, την baseline. Πίτας από μακριά στο χι. Έρχεται και διώχνει ο Καλαϊτζάκης και πάλι ο Ολυμπιακός. Κάναν την καλή του θέση. Αστοχή, προσπαθεί και μαζεύει ο Πίτερς. Πρωτοφάλι είναι αλήθεια. Παπα-Νικολάου γυρίζει μπάλα και αυτό μέσα 47-46 ο Ολυμπιακός. Ένα κρεσέντο σε αυτό το δεκάλεπτο. 47-46 για την ομάδα του Ολυμπιακού που μειώνει. Κάνει τους 16 πόντους, τους κάνει έναν. Ο Κάναν είναι σε μια καταπληκτική βραδιά. Έχει 4 εύστοχα τρίποντα και πάμε διαφημίσεις. Η διαφορά πια είναι στον 1 πόντο. Να διορθώσω, ήταν 34-17. Στους 17 πόντους η μέγιστη τιμή της διαφοράς για τον Παναθηναϊκό. Και 4-41 για το δεκάλεπτο, 47-46. Έχουμε ένα άλλο παιχνίδι πλέον. Δεν υφίστανται 17 ή 16-15 πόντοι. Είναι ένας πόντος και ο Παναθηναϊκός πληρώνει ανάμεσα στα άλλα και την περιφερειακή άμυνα. Παναθηναϊκός που πλέον έχει τον Σλούκα στα 21 σχεδόν λεπτά, τον Παπαπέτρου στα 17, στα 21 τον Ναν, στα 19 τον Ναν Γκόμεθ, στα 24 σχεδόν τον Μίτογλου. Να δούμε αυτή η συνθήκη πώς θα κρατήσει τους παίκτες φρέσκους ως το τέλος. Την ώρα που η μεγαλύτερη συμμετοχή του Ολυμπιακού είναι ο Λάλεκ Πίτερ στα 20,7, στα 19,7 ο Παπα-Νικολάου, στα 19,5 ο Φάλ, στα 17,1 ο Κάναν. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στους δύο ρεπόρτερ μας. Πάμε στον Γιάννη Νάτο. Ο Εργίν Αταμάν πήρε το time out για να ηρεμήσει τους παίκτες του και να σπάσει το ρυθμό του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα άλλαξε την πεντάδα με Βιλντόζα, Ναν, Λεσόρ και Γκριγκόνης μέσα. Πλέον μόνο ο Ερνάν Γκόμεθ έμεινε από τους προηγούμενους 5 και έδειξε επιθετικό σύστημα να περάσει μπάλα χαμηλά στο Λεσόρ. Πρώτο δεκάλεπτο 23-16 για τον Παναθηναϊκό και τα υπόλοιπα για τον Ολυμπιακό 15-17 και 9-13 ως τώρα για τον Ολυμπιακό. Λεωνίδα. Ο κόουτς Μπαρτζόκας επέμεινε στην άμυνα, στο low post, θεωρώντας ότι εκεί είναι το κλειδί μέχρι στιγμής που έχει καταφέρει να γυρίσει την κατάσταση και είπε στους παίκτες που προσπαθούν να τους ανεβάσει το ηθικό. Παιδιά, το έχουμε εύκολα. Τώρα είναι η στιγμή, τώρα θέλω να γυρίσουμε το παιχνίδι. Ναν. Η βόλτα στην baseline. Ερναν Γκόμεθ προλαβαίνει τον walk-up. Το σούτ είναι χαμηλό. Σπρόξιμο του Λεσόρ, διαιτητές δίπλα. Κάναν. Το σπρόξιμο στο Λεσόρ, να το πούμε στα ελληνικά. Από φαλ. Walk-up. Φαλ που έχει πασάρει εξαιρετικά. Κάνει και το φλότερ για το 47-48. Ολυμπιακός μετά από πολύ ώρα μπροστά. Μετά το 11-9 που προηγήθηκε, ο Ολυμπιακός 4 μπροστά. Βιλτόζα. Ο Ναν δεν έχει δρόμους και όταν τους βρίσκει πέφτει πάνω στο φαλ. Κουάντσο. Βιλτόζα, Λεσόρ. Φάουλ του Πίτερς χαμηλά. Λοιπόν, μια κουβέντα εδώ θα δείτε σε λίγο το Πιτσίλικα με το Λεσόρ. Εδώ ήδη υπάρχει φάουλ. Ο Λεσόρ που έχει παίξει ελάχιστα σήμερα, 6,6 λεπτά, 4 πόντι, καλή ένα rebound, ένα κλέψιμο, ένα λάθος. Παραφορά από τον Ναν, Χουάντσο, Λεσόρ, Βιλντόζα. Ναν προλαβαίνει τον walk-up και σουτάρει από τα 3 μέτρα για να ευστοχίσει για το 49-48. Βραχία κεφαλινιά ένας μία ο άλλος πια και walk-up. Είναι στους 5 πόντους και στις 4 ασίστ. Όσες και ο φαλ. Walk-up. Βραχιαία. Πίτερς περνάει από τον Χουάντσο. Νέο του Κάναν. Άστοχα αυτή τη φορά. Γκριγκόνης προσπαθεί και διώχνει εκεί που είναι μόνο. Παπα-Νικολάου με 49-50. Ο Ολυμπιακός βλέπει να ευστοχή στις τελευταίες του 5 επιθέσεις. Λεσόρ, φάουλ. Οι δύο Γάλλοι διεθνείς. Αταμάν, Σερέλης. Κοιτάξτε και πάλι. Το φάουλ με το σώμα. 4 φάουλ Ολυμπιακός, 3 ο Παναθηναϊκός. Ράιτ, στη θέση του φάουλ. Ο φαλ 2 φάουλ. Έχει 8 πόντους, έχει 6 rebound, έχει 5 assist και είναι πρώτος assist του αγώνα μαζί με τον Κώστα Σλουκά. Όλα αυτά για να παίκτη κοντά στα 2.20. όλα. Λεσόρ που φέτος σουτάρει με 72%. Με το Λεσόρ να φτάνει στους 6. Walk-up. Γκριγάιοναν. Κάναν με Βιλντόζα. Κάπως πέφτει κάτω και φάουλ. Από τον Χουάντσο στον Πίτερς. Όχι. Του Ναν, ζητώ συγγνώμη. Είναι τέταρτο. Είναι τέταρτο του Ναν και είναι η ώρα του Σλούκα να πάρει τη θέση του Ναν για τον Παναθηναϊκό που εκτός της Λιψανδρίας από τους τραυματισμούς πλέον θα έχει Λιψανδρία και από τα φάουλ. Ο Ναν σήμερα είναι στους 12 πόντους με 6-9 δίποτα, 0-3 τρίποτα, 0-1 βολή, 3 ασίστ, 4 κερδισμένα φάουλ. Κλέβει ο Χουάντσο με τον Πίτερς μπροστά του. Προστατεύει την μπάλα με το σώμα και βρίσκει το φάουλ. Ο Μπαρτζόκας φωνάζει στον Πίτερς. Ο Χουάντσο έπαιξε πολύ έξυπνα με το σώμα, προστάτευσε την μπάλα. Εδώ γυρίζοντας το σώμα ευστοχή για το 53-50. Ο Χουάντσο σήμερα έχει κάνει το δικό του step up. Είναι στους 11 πόντους. Οι παραδόσεις διψήφιους 12 ο Ναν, 11 ο Ναργό με 12 ο Μητόλου για τον Ολυμπιακό 15 ο Κάναν. Και είναι στους 9 ο Πίτερς, στους 8 ο Φαλ. Χουάντσο, αστοχή, προσπαθεί ο Γκριγκόνης, Πίτερς σε καλύτερη θέση μαζί με το rebound. Στα rebound τώρα, 15 για τον Παναθηναϊκό, 27 για τον Ολυμπιακό, 12 περισσότερο Ολυμπιακός. Walk-up. Παπα-Νικολάου, με Γκριγκόνης χαμηλά, προσπαθεί να του κέψει την μπάλα. Παναθηναϊκός λέει ο Πιτσίλικας που είναι ακριβώς δίπλα. Παπα-Νικολάου απορεί, Πιτσίρικας εξηγεί. Μπαρζόκας ρωτάει τον Παπα-Νικολάου αν θα πάνε σε challenge. Πάμε στον Μεργάκη, νομίζω έχουμε challenge, έτσι. Ναι, έκανε challenge ο κόουτς Μπαρζόκας. Το ερώτημα είναι αν το σπρώξιμο του Γκριγκόνης οδηγεί την μπάλα στην παλάμη του Παπα-Νικολάου ή όχι. Θα το βρουν οι διαιτητές αυτό, θα τα βρει η υπηρεσία, όπως λέγαμε. Είναι ο Μαγκρογιάννης με τον Πιτσίλκα. Από εδώ δεν θα δούμε κάτι. Άλλη είναι η κάμερα. Λοιπόν, πάμε λίγο στους δύο πάγκους να δούμε τι διαμείβεται γενικά εκεί πέρα. Να ξεκινήσουμε από τον Γιάννη Νάτου. Ο Παναθηναϊκός έχει το πρόβλημα με τον Ναν. Από εκεί πέρα ο Αταμάν δεν δείχνει να ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει αργότερα τον Αμερικανό και να τον κρύψει κάπως στην άμυνα. Αυτό το οποίο θέλει πάντως είναι κυρίως να διορθώσει το πρόβλημα με τα αμυντικά rebound, τις πολλές δεύτερες επιθέσεις που παίρνει ο Ολυμπιακός και που ουσιαστικά τον επανέφεραν στα ίσια με το Παναθηναϊκό. Έχει 20 αμυντικά, 7 επιθετικά ο Ολυμπιακός, 12 αμυντικά, 3 επιθετικά ο Παναθηναϊκός. Ναι, Γιάννη. Στο επιθετικό κομμάτι, από τη στιγμή που είναι ο Λεσόρ μέσα στην πεντάδα, θέλει να πάει εκεί η μπάλα. Λεωνίδα. Μεγαλύτερη ηρεμία οπωσδήποτε, αυτή η επιστροφή του Ολυμπιακού. Αλλάζει απόφαση ο Πιτσίλικας. Και αλλάζει απόφαση, πράγματι. Και δίνει φάουλ στον Ολυμπιακό, ναι, Λεωνίδα. Αυτή η επιστροφή έχει αφήσει άπαντες ικανοποιημένους στον πάγκο. Έχει λειτουργήσει η συνταγή με την καλή άμυνα πιο κλειστά στο low post, με τις καλύτερες επιλογές στην επίθεση, την αποφυγή των λαθών. Αυτό που είπε και ο κόουτς Μπαρτζόκας στη συνέντευξή του. Γιάννη. Παρέμβαση του Χρήστου Μπαφέ από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ο χρόνος, ενώ είναι στα 2.19 και έχει 7 δευτερόλεπτα στην επίθεση, πηγαίνει στα 2.21 και 9 δευτερόλεπτα στην επίθεση του Ολυμπιακού. Αταμάν ρωτάει για τον χρόνο. Ο Πιτσίρικας το εξηγεί αυτό που σας είπε νωρίτερα ο Γιάννης Νάτου. Όλα έτοιμα λοιπόν στα 9 δευτερόλεπτα η επίθεση του Ολυμπιακού. Στα 2.21 για το τρίτο δεκάλεπτο. 53-50 Παναθηναϊκός, άκτορ Ολυμπιακός. Κάναν που έχει τραβήξει τη λοκομοτίβα σήμερα για τον Ολυμπιακό επιθετικά περισσότερο από όλους. Γουλιάμς Γκος. Ιδιαίτερα κινητικό στο πρώτο ημίχρονο. Απέναντι στον Χουάντσο. Γυρίζει, σουτάρει, αστοχή. Παπα-Νικολάου ψηλά. Ολιγορία του Λεσόρ. Γουλιάμς Γκος από μακριά. Είναι μέσα 53-50. Και πάλι ισοπαλία. Σε αυτό το φοβερό και τρομερό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ξαναλέω, δεν είναι αδιάφορο. Σλούκας, Λεσόρ. Περιμένει και από τον Βιλντόζα κάποια πράγματα τα μαν σήμερα. Λεσόρ. Φάουλ από τον Ράιτ. Και για να δούμε ο Μαγκρογιάννης θα τα δείξει. Προειδοποίηση και παρατήρηση του Πιτσίλικα στο Ράιτ ότι την επόμενη φορά είναι τεχνική ποινή. Για τη διαμαρτυρία αμέσως μετά το φάουλ που έκανε. Δεν είδατε τον Αταμάν και τον Σαβαρώνη. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν το ξαναδούμε. Λοιπόν, Λεσόρ στις βολές. Το παιχνίδι στην κόψη του ραφιού. Λεσόρ μέσα 54-53, 1 και 48. Ολυμπιακός με Ράιτ, Πίτες, Παπα-Νικολάου, Κάναν και Γουίλιαμς Γκος. Ο Παναθηναϊκός με Λεσόρ, Ερναν Γκόμεθ, Παπαπέτρου, Σλούκα και Βιλντόζα. Αστοχή ο Λεσόρ, 54-53. Γουίλιαμς Γκος. Κάναν από τα screen, το κυνηγάει ο Βιλντόζα. Williams Γκος με τον Σλούκα μπροστά του. Γκος. Πίτες χαμηλά, Λεσόρ μπροστά του. Στα 4. Παπα-Νικολάου στα 2 από 45 μοίρες, αστοχή. Λεσόρ ελέγχει την κατάσταση παρά το άκερο μάλλον άλμα του Πίτερς και Σλούκας. 1 και 17. Βυθίζεται ο Λεσόρ. Προτιμάει τον Βιλντόζα. Βγαίνει γωνία πάσας. Λεσόρ με κοντύτερο αντίπαλο. Williams Γκος παρεμβαίνει, η μπάλα έξω. Στα 8, στα 66 δευτερόλεπτα. Σλούκας. Λεσόρ, με Ράιτ μπροστά του, handoff στο Βιλντόζα στα 5. Βιλντόζα, η ωραία πάσα στο Λεσόρ, καλάθι και φάουλ. Ο Βιλντόζα έβγαλε μια εξαιρετική πάσα, θεαματική και αποτελεσματική. Εδώ είναι ο Γκριγόνης που θέλει να δει το βίντεο, την επανάληψη από το replay της ΕΡΤ. Εντάξει, εδώ η Ραχία μέσα στον σεισμό, μια πάσα με πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας. Κοιτάξτε εδώ, ο Αργεντινός σε μια ελίτ κίνηση. Μέσα από το Λεσόρ, 57-53. Ένα λεπτό, τρεις κατοχές τουλάχιστον. Και Williams Goss. Κάναν ψηλά, ο Βιλντόζα πάνω του. Η αλλαγή με τον Χουάντσο. Γκος στα 8. Η άμυνα του Βιλντόζα αποδίδει καρπούς. Η μπάλα φεύγει στο dribbling του Αμερικανού και ο Αταμάν στις οδηγίες. Δείτε και πάλι. Η μπάλα έξω από το κακό κοντρόλ του Πίτερς. Βιλντόζα από μακριά, σουτάρει, αστοχή. Παπαπέτρου έξω, ζητάει challenge. Παπαπέτρου ήταν δίπλα στη φάση, θα δούμε τι θα πει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έχουμε μια διαφωνία, πάμε στο Γιαννινάτου. Ο Πιτσίλικας πήγε στον ρέφερη Τιγάνη, τώρα και ο τρίτος διαιτητής και πλέον πιθανότατα θα αλλάξει η απόφαση. Φαίνεται ότι είναι... Θέλει challenge. Και πάει σε challenge ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Λοιπόν, Λεωνίδα, έχεις κάτι εσύ? Όχι. Ανέμεναν τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό να δουν την Γιάννη, απόφαση. Για να καταλάβω, διαφώνησαν οι δύο διαιτητές. Οι διαιτητές έπρεπε να δείξουν κάτι για να πάνε στο instant replay στη συνέχεια. Όχι, αρχικά που άκουσες διαφώνησαν αρχικά. Αρχικά πήγε ο Πιτσίλικας στο Τιγάνι και του είπε ότι το συζήτησαν ότι μπορεί να έχει λάθος. Μάλιστα. Εμείς περιμένουμε την κατηγορία. Βλέπετε και το βίντεο. Όχι ακριβώς. Παπαπέτρου τα ακριβώς που θα τον κάναν. Παπαπέτρου είπε ότι η μπάλα φεύγει από τα χέρια του κάναν και θα δούμε και εμείς, μάλλον δεν θα δούμε, θα περιμένουμε τους διαιτητές. Όλα αυτά στο 57-53, 26 και 9 για το δεκάλεπτο, 59% για τον Παναθηναϊκό στα δίποτα, 65% για τον Ολυμπιακό, τα τρίποτα 31% και 32% αντίστοιχα, οι βολές 8-11-9-13, τα rebound 16-30 για τον Ολυμπιακό, τα κλεψίματα 9-2 για τον Παναθηναϊκό, τα λάθη 3-11 για τον Ολυμπιακό, οι ασίστ 17-18 για τον Ολυμπιακό, τα μπλοκ 3 για τον Ολυμπιακό. Βλέπετε, σε κάποιες κατηγορίες είναι μια ομάδα, σε κάποιες κατηγορίες είναι η άλλη ομάδα. Τώρα από τον πάγκο 15-12 για τον Παναθηναϊκό άκτορα και στους συνδυασμούς 8-12. Δείτε πόσο αυτό που κοιτάνε οι διαιτητές, για να εξηγήσω τώρα γιατί κάνουν το σύνορα, είναι για να δουν αν η μπάλα βρήκε τα χέρια του Κάναν φεύγοντας από τα χέρια του Παπαπέτρου. Αν τα βρήκε είναι Παναθηναϊκός. Ναι, Γιάννη. Δεν βοηθούνται οι διαιτητές, ο κ. Πιτσίλικας και ο κ. Τσιμπούρης, από τα πλάνα που είναι διαθέσιμα. Και εφόσον ισχύσει κάτι τέτοιο, τότε θα παραμείνει η αρχική απόφαση. Λοιπόν, στο ζωγραφιστό 30-26 πόντι. Μπατσερός που δεν έχει παίξει. Εδώ είναι τα στατιστικά του Παναθηναϊκού. Στην απευθείας μετάδοση σε 3 όλα αυτά. Ναν, Γκριγκόνης, Μπατζούκας, Μπατσερός και οι υπόλοιποι. Γιάννη. Υπήρξε πλάνο από την κάλυψη της ΕΡΤ. Που δείχνει ότι έχει ακουμπήσει ο Κάναν. Ακριβώς αυτό είδαν οι διαιτητές και τελικά δίνουν την μπάλα στο Παναθηναϊκό. Επαναφορά από τον Σλουκα. Τελική γραμμή. 14 δευτερόλεπτα. Περιμένουμε και έχουμε παιχνίδι. Λεσόρ, στήριγμα στον Σλούκα, βρίσκει. Σλούκας βλέπει τα δευτερόλεπτα με το ψηλό μπροστά του. Γωνία Παπαπέτρου με Γουίλιαμς Γκος στα 4. Σλούκας Παπαπέτρου στα 3. Σουτάρι, ευστοχή. 59-53, 12 για το φινάλε, όλα για τον Ολυμπιακό. Γουίλιαμς Γκος στα 5. Νέες διαμαρτυρίες, εδώ ο Σλούκας. Τρίτο φάουλ. Ο Αταμάν φωνάζει. Φαίνεται πως απλώνει το χέρι ο Γκος. Ο Μαγκλουγιάννης είναι δίπλα. Γιάννη, πάμε. Τι γίνεται εκεί? Ο Πιτσίλγας προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις και να ερεμήσει τον κόσμο στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τον Αταμάν και τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Βολές για τον Williams Γκος. Williams Γκος στην γραμμή των βολών. Είναι μέσα. 59-54. Τώρα στους 11 από τον Williams Γκος που έχει 11 πόντους, έχει και μια assist. 4,1 για το φινάλε. Περνά ο Γκριγκόνης και ο Ναν. Ο Παναθηναϊκός έχει 4 δευτερόλεπτα. Απλώνεται στο όλο το γήπεδο, απλώνεται ο Ολυμπιακός στην αμυνά του. Βιλντόζα στα 3, στα 2, πετάει την μπάλα από μακριά. Τέλος δεκαλέπτου. Παναθηναϊκός άκτορ, Ολυμπιακός 59-55. Πάμε διαφημίσεις γρήγορα, σε λίγο μαζί. Και πάλι μαζί. Πάμε για φινάλε, τελευταίο δεκάλεπτο σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εδώ όπου Παναθηναϊκός άκτορ και Ολυμπιακός το 59-55. Γρήγορα στον Λεωνίδα Μενεγάκη. Περιμένουμε καταρχήν μια επίθεση στο low post. Το ένα κάτω είπε ο Μπαρτζόκας. Από εκεί και πέρα να είστε ανταγωνιστικοί, αλλά να είστε και υπομονετικοί. Παρατηρήσεις. Περνάει και ο Λαρετζάκης, έτσι. Ναι, παρατηρήσεις πάλι για την άμυνα στο pick and roll και περιμένει καλύτερη συνέχεια. Kick out. Λαρετζάκης συγκλίνει απέναντι στο Λεσόρα, στο χ, ψηλά ο Ράιτ. Από κοντά το φούξατα στο χ, Λεσόρ και Γιάννη, να τους ακούμε. Ο Λεσόρ την μπάλα και θα φύγει στη γωνία ο Σλούκας για να πάρει το σουτ. Βιλντόζα που παίρνει χρόνο συμμετοχής εδώ κάποια ώρα. Βιλντόζα σουτάρει από μακριά, άστοχο και αυτό. Ο Williams Γκος μαζεύει το αμυντικό. Βιλντόζα έχει 0-3 τρίποντα. Williams Γκος από κοντά το φλότερ, διώχνει νομότυπα ή όχι? Όχι, λέει ο Πιτσίλικας ότι είχε περάσει στο εσωτερικό της στεφάνης, λέει ο διεθνής διαιτητής. Αυτό δεν είπε, Γιάννη? Ναι, έχει απλοποιηθεί αρκετά αυτή η περίπτωση. Ήταν στο κύλινδρο μέσα. Ακριβώς. Στο καλάθι και πλέον μετράει το καλάθι. Ακριβώς. Σλούκας. Σλούκας το 59-57. Πάντσο φάουλ από τον Ράιτ. Πιστέψτε με, έχουμε πάει σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό παιχνίδι. Τρίτο φάουλ από τον Ράιτ. 4 έχει μόνο ο Ναν. Παναθηναϊκός με Παπαπέτρου, Ναν, Λεσόρ, Σλούκα, Ερναν Γκόμεθ, Πίτερς, Γουίλιαμς Γκος, Ράιτ, Λαρετζάκης και Μακίση για τον Ολυμπιακό. Ναν. Θα παίξει τα πόδια Γουίλιαμς Γκος. Πάσα στον Παπαπέτρου. 45 μοίρες, χαμηλό σουτ. Λεσόρ ψηλά. Από τον Γάλλο η μπάλα έξω, κατοχή Ολυμπιακού. Στο καλάθι 2 πόντων διαφορά. Μακίσικ. Ο Σλούκας παίζει άμενα από μπροστά. Προσπαθεί τουλάχιστον το Μακίσικ. Του παίρνει την μπάλα χαντόφ από τον Knight. Williams Goss με τον Σλούκα. Στα 3. Φάουλ. Ο Πιτσίλικας ο Αταμάν έξαλλος στην ευθεία του Πιτσίλικα τεχνική ποινή. Όλα αυτά στην απόπειρα του Σλούκα να φιλοδόρησε μια ταπατώνα την μπαλό του. Ο Πιτσίλικας έδωσε φάουλ. Εδώ διαμαρτυρήθηκε ο Αταμάν για αυτό που σφύριξαν οι διαιτητές στο 0,1 του Σλούκα. Και ο Πίτερς μέσα. 59-58, τέταρτο φάρος Λούκας, 4 φάουλ και ο Νάν. Μέσα και αυτή, 59-59. Ο Ολυμπιακός που ανεβάζει το ποσοστό της βολής, έχει 76%, 73% έχει ο Παναθηναϊκός. 8-11, 13-17. Η ισοπαλία παραμένει. Το rebound από τον Παπαπέτρου και Σλούκας. Έχουμε 8 και 20 για το φινάλε. Σλούκας. Η μπάλα από το πόδι του Χουάντσο. Έξω για τον Ολυμπιακό. Και ευκαιρία του Ολυμπιακού να περάσει μπροστά. 8 και 12. Williams Goss με Ναν. Βυθίζεται ο Ράιτ. Φεύγει μπάρα μέσα από τα χέρια. Έναν Γκόμεθ Ναν. Ραχιαία. Επανακάμπτει. Παίρνει την κατοχή και πάλι. Λεσόρ που σήμερα έχει μείνει χαμηλά. Ξαναφεύγει μπάρα από τα χέρια του Ναν στα 10. Λεσόρ. Αν έμπαινε η μπάλα θα ήταν και 2. Και βολή. Μωραίτης. Ξύνει το κεφάλι του και όλα αυτά από την εμπνευσμένη πάσα του Ναν. Εδώ το φάουλ του Μακίσικ που προσπάθησε να στηθεί για να εκμεύσει το επιθετικό. Παπαπέτρου στον πάγκο. Γκριγόνης μέσα. Γκριγόνης έχει μείνει στους 3. Λεσόρ μέσα. 60-59. Ο Λεσόρ που αφόρυβα φτάνει τους 11 πόντους σε 12 μόλις λεπτά συμμετοχής. Έχει 5-6 βολές, έχει το rebound. Έχει κερδισμένα 7 φάουλ. Ένας από τους 4 διψήφους του Παναθηναϊκού με Ναν, έναν Γκόμεθ και Μητόγλου. Μέσα κι αυτή, 59. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του έχει 14 στον Williams Goss, που είναι ένας οπωσδήποτε παράγων του παιχνιδιού. Και στους 15 τον Κάναν, στους 10 τον Peters και στους 8 τον Φαλ. Αυτή είναι οι επιθετικοί μπροστάριδες της βραδιάς μέχρι στιγμής. Williams Goss, right. Williams Goss. Δείτε πώς προσπάθησε και κατάφερε να κάνει το deflection ο Βιλντόζα σαν τερματοφύλακας. Εδώ ο Αργεντινός ξέρει και μπάλα, είναι αλήθεια. 9 δευτερόλεπτα. Θα πάμε σε ένα time out και δεν προλαβαίνουμε, Γιώργο, να δούμε την απόκριση του Βιλντόζα. Αν όχι μετά το time out. Λοιπόν, πάμε σε time out σε λίγο μετά τις διαφημίσεις μαζί. Βλέπετε και τους κορυφαίους. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός 61-59 στα 7 και 25. Παναθηναϊκός φορτωμένος με τους 2 στάρ της περιφερειάς του από 4 φάουλ. Και πάμε στο Λεωνίδα Μενεγάκη. Μια μικυκλική κίνηση θα κάνει ο Λαρετζάκης διασκίζοντας την ρακέτα του Παναθηναϊκού. Ο τελικός στόχος είναι να ελευθερωθεί ο Πίτερς και να σουτάρει από το low post. Williams Goss, Peters, right. Williams Goss. Έχει στην πλάτη το Βιλντόζα. Ράιτ καρφώνει για το 61-61 εμφατικά μετά από το ωραίο play που βγήκε. Γιάννη. Ο Εργίνα Ταμάν προσπάθησε να βρει λύσεις με τον Λεσόρ και τους forward που έχει μέσα ώστε να μπορέσει. Λεσόρ προς το καλάθι φάουλ. Δύο πολλές φορά είναι τέταρτο. Το παιχνίδι είναι πολύ δυναμικό όπως προείπαμε. Το φάουλ, το μικρό σπρώξιμο του Ράιτ και εδώ το προηγούμενο κάρφωμά του, ερχόμενος δυναμικά στην μπάσα του συμπαίκτη του. Λεσόρ χαμηλή βολή, 61-61 στο συγγνώμη. Ο Λεσόρ μένει στους 12 με 6 στις 8. Κοντά περίπου στο ποσοστό του φέτος. 72% ποσοστό έχει φέτος, σήμερα είναι στο 78. 62-61, Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, αλλαγή φαλ στη θέση του Ράιτ. Θυμίζω Τίνοφ και Πετούσεφ εκτός δωδεκάδας. Και από πλευράς Παναθηναϊκού ο Γκραντ και ο Αντετοκούμπο. Η ραχία του Γκος, τον Βιλντόζα που παίρνει χρόνο συμμετοχής. Γκος αποφεύγει αρχικά το Λεσόρ, αλλά χάνει το καλάθι, Βιλντόζα. Γκριγκόνης, Βιλντόζα προλαβαίνει. Επαφή εκεί με τον Λαρετζάκη, Γκριγκόνης, Ναν. Σουτάρει για τρεις, είναι μέσα. 65-61 στα 6,5 περίπου λεπτά. Με τον Ναν μετά από ώρα να βρίσκει στόχο. Είναι στους 15 πόντους με το πρώτο τρίποντο του στον αγώνα μετά από τρεις άστοχες προσπάθειες. Λαρετζάκης. Λαρετζάκης με Ναν μπροστά του. Σκαστή στο Williams Goss. Χαμηλά. Φάουλ του Λεσόρ στο φαλ. Δεύτερο του Παναθηναϊκού. 3 Ολυμπιακός. Σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. 6 και 15 για το φινάλε. Εδώ το φάουλ του Λεσόρ. Williams Goss, Λαρετζάκης. Williams Goss. Spin move, κρατάει ισορροπία, εύστοχο σουτ. Ενώ εκεί φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Βιλντόζα. Ο Βιλντόζα που σήμερα έχει παίξει 13 λεπτά μέχρι στιγμής με 2 πόντους και 4 ασίστ. Ο Σλούκας θέση του Βιλντόζα που φαίνεται να έχει πρόβλημα, Γιάννη. Όχι ιδιαίτερο, χτύπησε χαμηλά, λίγο χρόνο χρειάζεται και θα είναι εντάξει. Σλούκας και πάλι μέσα. Ο Ολυμπιακός βάζει τον Μακίσικ πάνω στο Σλούκα. Και ο Λεσόρ ζητάει κάποια βοήθεια. Φάουλ από τον Λαρετζάκη. Τέταρτο του Ολυμπιακού. Όλα αυτά στα 5 και 47. Γκριγκόνης, Λεσόρ. Ναν για 3. Αστοχή Λαρετζάκης. Μακίσικ. 33 ριμπάουντ Ολυμπιακός, 20 Παναθηναϊκός. Μακίσικ με Σλούκα μπροστά του. Πίτερς με Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Μακίσικ στα 10. Αποφεύγει ο Πίτερς το Λεσόρ. Του δίνει χώρο και χρόνο. Φαλ. Χαμηλά το φάουλ από τον Χουάντσο. Τέταρτο φάουλ και του Χουάντσο. Έχει 3 παίκτες με 4 φάουλ. 3 βασικούς ο Παναθηναϊκός. Ναν, Σλούκα και Χουάντσο. Ο Λεσόρ κάθεται στον πάγκο και όχι ο Χουάντσο που έχει 4 φάουλ. Και ο Χουάντσο στον Πίτερς, ο Μίτογλου στον Φαλ. Και Williams Goss χαμηλά. Πίτερς. Υπάρχει σφύριγμα, υπάρχει φάουλ που δίνει ο Πιτσίλκας που ήταν και μακριά από τη φάση. Γιάννη. Ο κύριος Τσιμπούρης έδειξε ότι είναι flopping. Ο κύριος Πιτσίλκας έδειξε ότι είναι επιθετικό φάουλ, γι' αυτό και διαμαρτυρίες του Ολυμπιακού. Αλλά επειδή ο κύριος Πιτσίλκας είναι ο πρώτος διαιτητής της συνάντησης, μέτρησε η άποψή του. Ναν. Χουάντσο, Σλούκας. Μίτο Λουχαντόφ στον Σλούκα με αντίπαλο τον Φαλ. Μητώνου για 3. 68-63 με το τρίποδο του Μητώνου που με αυτούς τους 3 πόντους πιάνει τον Ναν στους 15. Πίτερς. Τάπα από το Χουάντσο ψηλά. Καθαρή φάση. Λένε διαιτητές. Σλούκας. Γκουργόνης. Μητόγλου. Μελαρετζάκης ένα μισμάτς. Στα 7. Στα 6. Κατοχή Παναθηναϊκός. Σλούκας δίνει το σύστημα. Εδώ υπάρχει η διαφωνία. Επαναφορά, τελική γραμμή. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. 4 και 23 για το μεγάλο μάτς. 68-63 σε λίγο μαζί. Τέσσερα και 23 για ένα παιχνίδι που πάει για grand finale. 68-63 Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός ανταπεξήλθε της πίεσης και με διαδοχικά σουτ πήρε διαφορά των 5 πόντων. Σλούκας στην επαναφορά. Στα 6. Μητόγλου με φάλ μπροστά του. Προς το καλάθι. Τάπα ψηλά από το Γάλλο. Williams Γκος για τη γρήγορη επίθεση του Ολυμπιακού. Williams Γκος και γρήγορα 68-63. Γιάννης, ακούμε. Οι οδηγίες ήταν για την επίθεση. Δεν έγινε αυτό που ζήτησε ο Αταμάν. Ήθελε να σουτάρει κάποιος παίκτης από τους 3 που τραβήχθηκαν έξω. Και σούταρε κάποιος μέσα και έφαγε τάπα από το φάλ. Λεωνίδα. Ο draft έγιναν όλα, ενώ ο Γκος φεύγει πάλι σε transition από αυτά που ζήτησε ο Μπαρτζόκας. Φάλ το επιθετικό. Παπα-Νικολάου μαρκάρει στο σούτ από μακριά. Αστοχή. Μαζεύει ο Γκρικόνης, κάνει την μπάλα από τον Κάναν, από τον Μακίσικ, τρίποντο από τον Λαρετζάκη. 68-68. Ανατροπή του σκηνικού, ανατροπή του σκορ, ανατροπή του αγώνα. 3,5 λεπτά, Γκραν Γκινιόλ κατάσταση. Ναν, ο Ολυμπιακός μπήκε πιο συγκεντρωμένος μετά το time out. Ο Παναθηναϊκός ανάμεσα στα άλλα είχε και 2 λιγορίες και δεν άκουσαν και τις οδηγίες του Αταμάν. Ναν, Σλούκα στα 4 με Μακίσικ. Ναν από τα 7,5. Αστοχή, έρχεται ο Γκριγκόνης από το πουθενά. Κερδίζει και το φάουλ από το Μακίσικ. 68-68 Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός. Πάμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Ο χρόνος για κάποιο λόγο τρέχει και πρέπει να επανέλθει. Γιάννη. Εδώ τρέχει ο χρόνος και συνεχίζει και τρέχει ο χρόνος. Προφανώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Να εξηγήσω ότι ο Πιτσίλικας έδειξε αμέσως φάουλ και σήκωσε την γροθιά του. Άρα το θέμα είναι της γραμματείας, όχι των διαιτητών. Ναι, Γιάννη. Υπάρχει πρόβλημα στο χρονομέτρη. Έχει έρθει ο τεχνικός για να το λύσει. Ήταν 3 λεπτά. Σίγουρα 3 λεπτά. Ήταν 3 λεπτά και ίσως 1-2 δευτερόλεπτα. Ακριβώς. Ίσως 3-0-1 αν θυμάμαι ναι, καλά. Πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν εδώ ο Αταμάν. Δείτε την έκφρασή του. Ένα παιχνίδι στην κόψη του ξηραφιού. Θυμίζω ότι αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά αγκαλιάζει, σφιχταγκαλιάζει την πρώτη θέση. Αν χάσει ο Παναθηναϊκός και κερδίσει ο Ολυμπιακός, τότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κερδίσει τα 3 επόμενα παιχνίδια που έχει με Περιστέρι, Προμηθέα και Άρη. Για να τερματίσει αυτό στην πρώτη θέση, αν ο Ολυμπιακός κάνει σερή επιτυχίες, ναι Γιάννη. 0-6 είδαν το instant replay οι διαιτητές. Ο Πιτσίλικας έδωσε τον σωστό χρόνο. Πρέπει να επανέλθει ο χρόνος στα 3-0-6. Μέχρι στιγμής για τον Παναθηναϊκό από 15 Ναν και Μίτογλου, 13 ο Λεσόρ, 11 ο Ναγκόμεθ. Για τον Ολυμπιακό 15 ο Κάναν, 18 ο Βίλιαμ Γκος, 10 ο Πίτερς. Ενώ οι δύο ομάδες αποσύρονται στους πάγκους μέχρι να διορθωθεί η ορικατάσταση που νομίζω ότι έχει διορθωθεί αυτή τη στιγμή. Στα rebound 7 για τον Παναθηναϊκό Χουάντσο, 8 ο Φάλ για τον Ολυμπιακό. Στις assist 5 ο Φάλ και 7 ο Σλουκάς για τις δύο ομάδες. Πλέον Φάλ, Μακίσικ, Λαρετζάκης, Παπα-Νικολάου, Williams Γκος για τον Παναθηναϊκό, Ερνάν Γκόμεθ, Μίτογλου, Ναν. Θα δούμε και τους υπόλοιπους. Γκριγκόνης. Από λυπεί. Γιάννη, εκεί τι γίνεται με τους τρεις διαιτητές και τον κομισάριο? Αν καταλαβαίνω καλά, Δημήτρη, ο τεχνικός λέει ότι πρέπει να κλείσει, να τερματίσει δηλαδή ο χρόνος, να ξαναξεκινήσει το μηχάνημα από την αρχή. Από ό,τι εξηγεί, υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί το πρόβλημα, το ίδιο πρόβλημα. Και για αυτόν τον λόγο ο Πιτσίλκας δίνει time out στις ομάδες. Λεωνίδα. Ναι, αυτό που έχω και εγώ να συνεισφέρω είναι ότι δεν ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Αυτό δηλαδή είναι το πρόβλημα. Κόλλησε. Έχει κολλήσει στο 3-0-6. Δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα του κουμπιού. Οπότε θέλει κάποιο χρόνο να διορθωθεί. Ωραία, κύριε, time out. Διαφημίστε λίγο μαζί. Χρονομέτρου ή έτσι άκουσα, έτσι κατάλαβα, Γιάννη. Δημήτρη, έρχεται καινούριο μηχάνημα. Μάλιστα. Θα ζήσουμε και αυτό σε αυτό το ντέρμπι και τα έχουμε ζήσει όλα σχεδόν. Ήρθε το καινούριο μηχάνημα. Διαδικασίες fast track. Να τοποθετηθεί για να ξεκινήσει το μάτς. Πάμε και στα ομαδικά στατιστικά που δεν έχουμε δει ως τώρα σε αυτό το δεκάλεπτο. 58-59% τα δίποτα για τις δύο ομάδες. 30-32% τα ποσοστά για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός αναφέρεται ως δεύτερος. 73-72 στις βολές. Rebound 23-36. Κλεψίματα 14. Λάθη 6-13. Ασίστ 29-19. Μπλοκ 1-3. Αυτά ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους στατιστικής υπηρεσίας και του Βαν. Τα ξαναβλέπετε και πόντι από Πάκο 18-26. Πόντι στη ρακέτα 30-34. Πόντι δεύτερης ευκαιρίας 9-10. Πόντι από λάθη. Εδώ είναι τα πολλά κλεψίματα του Παναθηναϊκού. 8-5, πόδι από φιδιασμό 8-12 και μεγαλύτερη διαφορά 17-2. Πάντως αυτή τη στιγμή είμαστε σε κατάσταση ντέρμπι, είμαστε σε κατάσταση αγωνίας, είμαστε σε κατάσταση ενός μεγάλου τέλους, ενός grand finale στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Περίπου 16.000 φίλοι του Παναθηναϊκού και εδώ ο Πιτσίλκας με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Δυναμικό παιχνίδι, αμφισβητήσεις, θέματα που θα συζητηθούν από εδώ και πέρα. Και πάμε στον Λεωνίδα Μεργάκη. Το ρεπορτάζ είναι ότι θα κρατήσει, θα πάει μακριά η βαλίτσα. Εικάζω ότι θα πρέπει οι παίκτες να κάνουν κάποιο είδους ζέσταμα. Γιατί... διότι ο κομισάριος του αγώνα μου είπε ότι το σετάρισμα της κονσόλας από τώρα θέλει 5 λεπτά. Οπα. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να ξαναδούμε καλά πράγματα λοιπόν. Ενώ οι δύο ομάδες. Θα δούμε ποια από τις δύο θα επηρεαστεί περισσότερο από αυτή την αναγκαστική, περίπου συνολικά 8 λεπτή διακοπή όπως την υπολογίζω, καθώς ήδη έχουμε σταματήσει περί τα 3 λεπτά. Θα έχουμε άλλα 5 και να δούμε εδώ κάποια από τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα μέχρι στιγμής. Θα βλέπετε εσείς τα στιγμιότυπα. Να πούμε πάλι 5 πράγματα για τις δύο ομάδες. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε τα δεκάλεπτα για να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Καθώς βλέπετε τα highlight του αγώνα μέχρι στιγμής ή κάποιο από αυτά, ήταν ένας και είναι ένας ωραίος αγώνας, παρότι το σκορ έχει μείνει χαμηλά. Είναι δύο ομάδες πολύ δουλεμένες. 23-16 για τον Παναθηναϊκό, 15-17 για τον Παναθηναϊκό, 15-17 για τον Ολυμπιακό, 21-22 για τον Ολυμπιακό, 9-13 για τον Ολυμπιακό, που σημαίνει ότι πλην της πρώτης περίοδου, που η διαφορά ήταν στους 7 πόντους, από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός σε κάθε δεκάλεπτο, από εκεί και πέρα άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά. Για να φτάσουμε στο τωρινό 68 όλα για τις δύο ομάδες. Τώρα, τα συνολικά στατιστικά τα είδαμε και μιλώντας τώρα για τους κορυφαίους παίκτες μέχρι στιγμής, έχουμε ήδη μιλήσει για τους 4 καλύτερους, αλλά πάμε για το ρεπορτάζ τρέχει και πάμε στον Λεωνίδα Μενεγάκη. Μέσα στην όλη διαδικασία, αυτό που θα απαιτηθεί είναι να αλλάξουν και οι συσκευές που οι διαιτητές κουβαλούν στο ζωνάρι τους, θα λέγαμε, στο πίσω μέρος του παντελονιού, το pre-season time. Αυτό παίρνει διαφορετικό χρόνο από το σετάρισμα ή θα είναι ταυτόχρονα? Δεν έχουμε κάτι για παραπάνω χρόνο, αλλά προφανώς αντικαθίσταται όλο το κύκλωμα, δηλαδή με όλες τις παρελκόμενες συσκευές για να ξεκινήσει και ελπίζουμε να λειτουργήσει. Να κυλήσει ο χρόνος κάτω από τα 3.06 όπου είναι τώρα επίμονα κολλημένος. Να δούμε κάτι άλλο λοιπόν ως προς το χρόνο ενώ βλέπετε στα highlight. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει βασιστεί σε 8 παίκτες. Και αυτή είναι ο Μήτο όλων των 26 λεπτών, ο Εναργόμεθο 30, στα 18 ο Γκριγκόνη, στα 15 ο Λεσόρ, 28 ο Νάν, 21 ο Παπαπέτρου, 28 ο Σλούκας, 13 ο Βιλντόζα. Και σε αυτό ο Βιλντόζα και ο Λεσόρ είναι κάτω από τα 20. Άρα έχει 6 παίκτες πάνω από τα 27. Από την πλευρά του Ολυμπιακός έχει στα 31 τον Πίτερς, που έχει παίξει περισσότερο από όλους μέσα στο παιχνίδι. Στα 25 Παπα-Νικολάου Φαλ. Στα 21 Γουόκαπ και Κάναν. Στα 19 Williams Goss. Στα 12 περίπου ο Ράιτ. Και υπόλοιποι λιγότερο. Τα 2 Μήτρου Λόγκ 7, Λαρετζάκης 8, Μακίση, συγγνώμη, και ο Μακίση 13. Είναι σαφές ότι έχουν μικρύνει το rotation και οι δύο προπονητές και κυρίως ο Αταμάν. Χωρίς συμμετοχή υπάρχουν από 2 για κάθε ομάδα, δηλαδή Μπαλτσερόφσκι και Ματζούκας για Παναθηναϊκό, Λούντζης και Τανούλης για Ολυμπιακό. Με μικρό το χρόνο συμμετοχής, είναι αρκετά μικρότερο ο Καλαϊτζάκης και ο Μωραΐτης. Γιάννη. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, άλλαξαν και οι διαιτητές τις συσκευές. Από εκεί πέρα ξεκινάμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Να συμπληρώσω και εγώ κάτι, αν θέλει. Να συμπληρώσει και ο Λεωνίδας. Είδαμε που ήταν το πρόβλημα. Το κουμπί το οποίο ο χρονομέτρος χρησιμοποιεί για να σταματάει και να ξεκινάει το χρόνο, είχε βουλιάξει, είχε υποχωρήσει ολόκληρο μέσα στην κονσόλα και δεν είχε καμία ανταπόκριση. Εξαφανίστηκε στο κενό. Έχουν και αυτά χρόνια ζωής. Οπότε δεν μπορούσε να γίνει αγώνας με αυτές τις συνθήκες. Χρειάστηκε να αντικατασταθεί με νέα κονσόλα και, όπως είπε και ο Γιάννης, και αναφέρει και εγώ λίγο νωρίτερα, το σύστημα κλείνει και με τις συσκευές των διαιτητών τα precision time. 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός 68-68. Γίνονται οι τελευταίες οδηγίες και πάμε να ξεκινήσουμε. Φαλ. Παπα-Νικολάου στο 4. Λαρετζάκης, Μακίσικ, Williams Goss. Για τον Ολυμπιακό, Μίτολου Ερναν Γκόμεθ, Γκριγκόνης Ναν, Σλούκας. Ερναν Γκόμεθ, Ναν και Σλούκας παίζουν με 4 φάουλ. Μέσα από τον Γκριγκόνης. 69-68 σε μια βραδιά που ο Γκριγκόνης έμεινε πίσω στο σκορ μετά από καιρό. Μέσα. Λεωνίδα. Πάνω σε αυτό που είπε για τα 4 φάουλ, να συμπληρώσω ότι ήταν αντικείμενο σχολιασμού στον πάγκο του Ολυμπιακού. Είπαν στους παίκτες ποιοι έχουν 4 φάουλ, ώστε κατά κάποιο τρόπο να πάνε προς τα πάνω τους. Λογικό είναι αυτό. Ο καθένας κοιτάζει τα μειονεκτήματα και τα προβλήματα του άλλου. Το μπάσκετ, εκτός από παιχνίδι επαφής, είναι και παιχνίδι λαθών. Μακίσικ. Με Γκριγκόνης μπροστά του. Λαρετζάκης. Του φεύγει μπάλα. Παναθηναϊκός. Τα βάζει με το φάλο Λαρετζάκης. Εδώ η συνεννόηση μεταξύ και ο Μπαντζόκας ανάμεσα στους δύο. Ο προπονητής πάντα είναι αυτός ο οποίος σε οποιαδήποτε ομάδα αντιμετωπίζει και τα καλά και τα άσχημα των παικτών του. Ναν προς το καλάθι για το 72-68. Εσπευσμένος ο Μπαντζόκας και λογικότατα παίρνει το time out και τα ακούει ο Λαρετζάκης. Διαφημίσει λίγο μαζί. Και 37 για το τέλος. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός 72-68. Γρήγορα στο Λεωνίδα Μενεγάκη. Σαν να μην θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Τόσα πολλά λάθη στις αλλαγές, ειδικά στις αλλαγές πάσας στην περίμετρο. Από εκεί και πέρα ήταν ο Λαρετζάκης που πληρώνει το λάθος και βγήκε στον πάγκο. Και ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει από εδώ και πέρα να κάνει μια επίθεση με ό,τι του δώσει άμυνα. Είχε φάουλ να δώσει ο Παναθηναϊκός 4ο πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού. Είναι το πρώτο του Γκριγκόνης. Επανήρθε ο Walkup, όπως βλέπετε. Στο παιχνίδι ο Walkup που έχει παίξει 21 λεπτά, έχει 5 πόντους, έχει 4 assist και 5 rebound. Επαναφορά στα 14 Παπα-Νικολάου. Williams Goss. Χαμηλά καρφώνει ο Φαλ. Έχοντας πάρει την εσωτερική, ο Γάλλος φτάνει στους 10 πόντους, έχοντας επίσης 8 rebound και 5 assist. Εξαιρετικό παιχνίδι. Ναν. Με Γουόκαμπ μπροστά του. Ναν. Αστοχή. Εξ επαφής μεν, με πίεση δε. 72-70. Παραμένει σαφές ότι ο Ιουνάν θα πάει σαν δομική πρωτοβουλία. Μακίσικ. Φάουλ. Πατάματα λέει με τον Μαγκλογιάννη. Στο βάθος το βλέπετε. Και ο Μπαρτζόκας μιλάει με τον μπακό του. Μακίσικ. Το φάουλ του Γκρικόνης. Μακίσικ που φέτος σουτάρει στις βολές με 44%. Σήμερα έχει 2 στις 5 με αυτήν. Μακίσικ πιστός περίπου στο ποσοστό του, 72-71. 1:50 για το φινάλε πια. Ναν. Σλούκας. Με φάλ μπροστά στην αλλαγή. Διαβάζει τη φάση. Μίτογλου. Στα δύο Ερνάν Γκόμεθ σουτάρει. Κάκι στο σουτ. Έρμπολ έξω. Το 72-71 παραμένει. Γκόκαπ από την πάσα του Παπα-Νικολάου. Και πάλι Παπα-Νικολάου με έναν Γκόμετ μπροστά του. Μακίσικ. Μακίσικ. Γκόκαπ. Williams Γκος. Γκόκαπ. Φαλ με Μίτογλου. Γκόκαπ. Τρίποντο. Μιμείτε τον έναν Γκόμεθ. Δύο airballs στα τελευταία δύο κρίσιμα λεπτά. Από ένα εκατέρωθεν. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν παίκτες του βεληνικού της κλάσης και της ψυχραιμίας του Ερνάν Γκόμεθ και του Walkup κάνουν airball, αντιλαμβάνεστε την πίεση αυτή τη στιγμή ή την κούραση. Λουκάς κρατάει μπαλά. Τελευταίο λεπτό. Μίτογλου. Γκριγκόνης με φαλ. Ψηλά. Στα 8. Λουκάς. Σταυρωτή απεγκλωβίζεται, σουτάρει, ευστοχή για το 75-71. Του Παναθηναϊκού στα 36 δευτερόλεπτα. Είναι ο Williams Γκος. Με το Σλούκα. Αστοχή, προσπαθεί ο φαλ. Η κατοχή διαχειρός Ερνάν Γκόμεθ περνάει στον Σλούκα για τον Παναθηναϊκό. Φαλ του Walkup. Όλα αυτά στα 22:05. Είναι ο Σλούκας βολές. «22:05, 76-71». Σλούκας που είναι στους 9 πόντους με 7 assist. Στους 10 τώρα. 77-71, 22 δευτερόλεπτα. Walkup. Έχει την μπάλα στα γραχεία τρίπλα απέναντι στο Μίτογλου. Σουτάρει από κοντά. Αστοχή, Μίτογλου μαζεύει την μπάλα. 12 δευτερόλεπτα. Η κατοχή για τον Παναθηναϊκό και τον Άν που θέλει να ροκάνει στον χρόνο. Η διαφορά στους 6 πόντους. Το παιχνίδι θα τελειώσει σε 5 δευτερόλεπτα. Παναθηναϊκός Άκτορ, Ολυμπιακός 77-71. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που έσπασε καρδιές, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία 2 λεπτά του αγώνα, σε ένα παιχνίδι δυναμικό. Γκραγκινιόλ με κατέρωθεν εναλλαγές συναισθημάτων, τον Παναθηναϊκό να έχει στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα την πρωτοβουλία στο σκορ. Οι αγκαλιές και τα συγχαρητήρια μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Αυτές είναι ωραίες στιγμές πραγματικά. Σε λίγο θα έχουμε μέσα από την φυσούνα και τη μικρή ζώνη της συνεντεύξης των δύο προπονητών. Θα έχουμε και εμείς κάποιον σε πολύ λίγο. Είναι η νίκη του Παναθηναϊκού, τρίτη στο πρωτάθλημα επί του Ολυμπιακού. Προηγήθηκαν οι δύο νίκες εντός και εκτός έδρας και πλέον συνολικά 3 νίκες για τον Παναθηναϊκό, 4 για τον Ολυμπιακό σε όλες τις διοργανώσεις. Εδώ βλέπετε τον Σλούκα και τον έναν Γκόμεθ. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει αυτό που κάνει μετά τους αγώνες του και στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω το μεταξύ αν μ' ακούει ο Γιάννης Νάτου και ο Λεωνίδας Μενεγάκης. Ακούμε το Γιάννη Νάτου, ακούμε το Γιάννη Νάτου. Αυτή την ώρα υπάρχει ένταση, η οποία προκλήθηκε μετά την κόντρα που είχαν οι δύο προπονητές, ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Εργίνα Ταμάν. Υπήρξε ένταση η οποία τώρα εκτονώνεται. Και σε λίγα δεύτερα θα έχουμε τον coach του Παναθηναϊκού να μας κάνει τις δηλώσεις για το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε στην Φυσούνα, πάμε. Δημήτρη, δεν έχω την ώρα να σε ακούσω πάρα πολύ καλά. Έχεις κάποιον μαζί σου για τη συνέντευξη? Ναι, έχουμε με τον coach Μπαρτζόκα. Ωραία. Ναι. Να ακούσουμε και να δούμε τον coach Μπαρτζόκα. Ωραία, παιδε, δώσε μου μόλις έτοιμος. Είμαστε έτοιμοι, Λεωνίδα, σ' ακούμε. Coach, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε τελικά. Ένα παιχνίδι το οποίο το κυνήγησε, το γύρισε, πέρασε μπροστά. Αλλά τελικά υπάρχει μεγάλη ένταση, να πούμε, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο που μας βλέπει. Υπήρξε και κάποια μεταξύ των προπονητών διαφωνία. Αν θέλετε, μας λέτε ποιο ήταν το αντικείμενο αυτής της. Θέλω να ρωτήσω για το παιχνίδι, Λεωνίδα. Βεβαίως, ξεκίνησα για το παιχνίδι, αλλά υπάρχει και το δεύτερο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος να το σχολιάσουν οι άλλοι, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ είμαι για το παιχνίδι εδώ. Αν θες να μιλήσουμε το παιχνίδι, βεβαίως. Τι έφταξε και ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε σήμερα. Πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις στο κέντρο. Νομίζω ότι ελέγξαμε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Έπρεπε να βάλουμε πίεση στον Παναθηναϊκό. Χάσαμε πολλές βολές, χάσαμε πάρα πολλά ανοιχτά σουτ με καλούς σουτέρ. Τελείωσαν ανοιχτά σουτ. Και φυσικά και ένα αμυντικό rebound κρίσιμο που πήρε ο Γκριγόνης και σκόραρε 2 βολές. Θεωρούμε ότι με βάση την εμφάνισή μας σήμερα, με βάση τα ποσοστά μας, είχαμε μεγάλη τύχη να πάρουμε το μάτς. Οκ, θα πάρουμε κάποιο επόμενο. Η ομάδα σας έχει καταφέρει τα τελευταία 10 παιχνίδια, τα τελευταία 11 παιχνίδια, κάνει 10 νίκες στην Ευρωλίγκα. Σήμερα ήρθε προφανώς να παίξει τα ρέστα της, ελπίζοντας σε κάτι διαφορετικό. Yeah. Δεν προέκυψε. Τι διαχείριση χρειάζεται αυτό για τη συνέχεια? Κοιτάξτε, όλοι λέγατε πριν το παιχνίδι ότι δεν είναι ένα κομβικό μάτς, έτσι δεν λέγατε όλοι? Εμείς παίξαμε το παιχνίδι, το παλέψαμε για να το κερδίσουμε, χωρίς να έχουμε ουσιαστικές ελπίδες για να κατακτήσουμε τελικά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Αλλά πιστεύουμε ότι στα play-off θα είμαστε έτοιμοι. Θα είμαστε πιο πλήρες και θα είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κόουτς Μπαρτζόκα. Είμαστε εδώ με τον Κώστα Σλούκα, τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ένα παιχνίδι που τελικά αποδείχθηκε σκληρό, αποδείχθηκε δυναμικό, αποδείχθηκε αμφίροπο. Ένα παιχνίδι της καινούργιας φάσης του πρωταθλήματος, του Top 6. Τα πρώτα συναισθήματα μετά από αυτό το παιχνίδι, το δύσκολο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Ουσιαστικά. Συγγνώμη, Κώστα, μια μικρή διακοπή. Πάμε στον coach Αταμάνη γιατί πρέπει να φύγει και μετά πάλι με τον Κώστα Σλούκα. Γιάννη, σας ακούμε και σας βλέπουμε. Είμαστε με τον coach του Παναθηναϊκού. Coach, one derby game, as you told me at the halftime, everybody knows that. What was the main thing that gave you the win? I think that oftenly we controlled the game. So we were up 15 points. Also in the second half we were up 10 points. But sometimes with the turnovers we lost momentum. And of course Olympiacos is a very good team. He's one of the best team in Europe, so they never lost the discipline, they never gave up, and we played smart. Generally, I believe that tonight our tactic was well because we used mostly When Fall is on the game, we use mostly midfield on the five, and we create open court for open area for taking midfield on the high, open area for the penetration to, especially for Kendrick Nunn. And we get the advantage over there. We made a good defense many times. And finally, okay, it was a derby game, so strong game. Last 2 minutes, we managed to win the game. Of course, there is some calls. Now I cannot say, I told with the referees, I complained too much about Grigonis' situation when they steal the ball from Grigonis' hands. I will check in the TV, and I told the referees, if I am right, okay, I can attack. This is my job, attack. But if I'm not right, I complain too much against them. I will apologize to the referees. So I believe that it was a great atmosphere. One more time, the derby, two big teams in the Europe. My best for the Olympiacos, for the playoffs. Now playoffs is coming. For us, it was very important game because before the playoffs start, okay, 3 games remaining, but 90% we secured our first position in the Greek league because we beat 3 times Olympiacos in the league. This is a big advantage for us for the remaining 3 games. I hope to finish the league on the first position. Thank you very much, coach. Thank you. Να μεταφράσουμε λοιπόν, Χυμαρόδης ο coach του Παναθηναϊκού. Ας ξεκινήσουμε από το τέλος, ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 3 νίκες στο πρωτάθλημα κόντρα στον Ολυμπιακό. Κατά συνέπεια έχει τον πρώτο λόγο και έχει εξασφαλίσει το πλεονέκτημα της έδρας μέχρι το τέλος των play-off. Από εκεί και πέρα εξήγησε ότι ουσιαστικά για τον Παναθηναϊκό λειτουργήσε η τακτική, δηλαδή η χρησιμοποίηση του Μίτογλου σε θέση 5 με απότερο σκοπό να ανοίγει χώρους, κυρίως για τον Ναν, για να επιτεθεί. Είπε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε έξυπνα, αλλά έκανε και λάθη τα οποία τα εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός, γιατί ούτως ή άλλως είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Τιμωρεί κάθε λάθος το οποίο κάνει και αυτό έκανε, κράτησε την ψυχραιμία του και την ψυχολογία του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και γι' αυτό ήταν ανταγωνιστικός ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος, ανέφερε ο Εργίνα Ταμάν. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός στα τελευταία 2 λεπτά έκανε σωστές επιλογές, χρησιμοποίησε το μυαλό του, δικαιώθηκε στις επιλογές που έκανε και έφτασε στη νίκη. Σε ό,τι αφορά τους διαιτητές, εξήγησε ότι διαμαρτυρήθηκε κυρίως για τη φάση με τον Γκριγκόνη, το κλέψιμο που έγινε πάνω στον Λιθουανό και είπε στους διαιτητές ότι θα το δει στο replay και αν κάνει λάθος θα απολογηθεί στους διαιτητές. Από εκεί και πέρα η δουλειά του είναι να διαμαρτυρηθεί τη δεδομένη στιγμή μέσα στον αγώνα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε και τον Κώστα Σλούκα Πραπάκη στα αποδυτήρια. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Κώστα Σλούκα. Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και το Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό γεννά συναισθήματα. Εκτός από τα αγωνιστικά. Ναι, είναι ένα special παιχνίδι. Πάντα με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ιδιαίτερο παιχνίδι, με πολλές ιδιαιτερότητες όπως είδαμε. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι σήμερα. Οι ιδιαιτερότητες σημερινές ποιες ήταν? Ιδιαιτερότητες. Πάντα ένα παιχνίδι, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κρύβει κινδύνους, υπάρχει άγχος, υπάρχει το πρέπει, παρόλο που ήταν. Όπως λέει ο coach Βαρτζόκας από τη δικιά του πλευρά, από τη δικιά μας δεν ισχύει, δεν ήταν αδιάφορο παιχνίδι για μας. Θέλαμε να το κερδίσουμε. Υπάρχει πια μαξιλάρακι ασφαλείας. Εντάξει, έχουμε χάσει αρκετές φορές φέτος από τον Ολυμπιακό. Οπότε θέλαμε να πούμε. Πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα όχι, αλλά γενικά έχουμε χάσει. 3-4 το σκορ μέχρι στιγμής. Ναι, ισχύει. Και έπονται πολλά παιχνίδια ακόμα. Ισχύει, υπάρχουν πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Όρεξη να έχουμε να σας βλέπουμε. Ναι, ισχύει. Νομίζω όμως σήμερα. Παρόλο που το σκορ στο τέλος ήταν derby, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πολύ ποιοτική ομάδα, είναι στην ελίτα τα τελευταία χρόνια. Ελέξαμε το παιχνίδι, μπορώ να πω. Η διαφορά της μέχρι 18 πόντους, εκεί 17 πόντους δεν κάνω λάθος. Εκεί έπρεπε να το διαχειριστούμε καλύτερα. Κάναμε κάποια χαζά λάθη. Ρισκάραμε, όπως είπες και εσύ, με το κοντό σχήμα για να ανοίξουμε το γήπεδο στην επίθεση. Οπότε πήραν κάποια επιθετικά rebound. Γυρίσανε κυρίως με τα επιθετικά rebound τα οποία. Μπορούσε όμως έτσι ο Μίτογλου να βγαίνει έξω και να σουτάρει από μακριά. Που δεν ακούγεται το φάουλ. Αυτό είναι ρίσκο. Τραβούσαμε έξω. Κάτι παίρνεις, κάτι κερδίζεις. Το έχουν κάνει πολλές ομάδες εναντίον του Ολυμπιακού. Όπως είδαμε και σήμερα, βρήκαμε λύσεις εμείς, όπως και άλλες ομάδες. Είχαν και τα 4 φάουλ που είχατε εσύ, ο Ναν και ο Ερνάν Γκόμεθ. Αυτό πόσο ρόλο έπαιξε? Στην περιφερειακή άμυνα, για παράδειγμα, ή στην άμυνα στα rebound. Παίζει ρόλο. Διαμαρτυρόμαστε γενικότερα. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που παίζει πολύ σκληρά γενικότερα. Πάει στην επαφή. Απ' την άλλη πλευρά, πήγαμε και εμείς στην επαφή. Δεν μπορώ να μιλήσω για τους διαιτητές. Υπήρχαν κάποια φιλεγόμενα σφυρίγματα, αλλά από εκεί πέρα είναι δικιά τους δουλειά. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας. Τέλος, βάλαμε μεγάλα καλάθια και ο Νάνε βάλε ένα πολύ μεγάλο καλάθι. Παίξαμε καλές άμυνες και κέρδισαμε το παιχνίδι. Και εσείς και ο Ολυμπιακός σήμερα, ενώ μπροστά σας έχετε σειρές στην Ευρωλίγα. δώσατε πραγματικά το καλύτερο σε αυτό και οι δύο ομάδες. Αυτό ήταν ίσως κάτι που κάποιοι δεν περίμεναν σήμερα. Όχι. Είναι ένα παιχνίδι ντοντά για μένα και για την ομάδα γενικότερα και για τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Πάντα ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι, όπως είπα, με πολλές διαδρομές και special. Θέλεις οπωσδήποτε νίκη και για γόητρο, αλλά και γενικότερα να δείξεις ότι είσαι σε καλή κατάσταση. Εμείς να πούμε ότι είχαμε και σημαντικές ελλείψεις σήμερα. Είχαμε τον Δατοκούπο που είναι ο δεύτερος ψηλός μας και ο Γκραντ, ο οποίος είναι κομβικός. Σωστά. Όλα αυτά βρήκαμε λύσεις, παίξαμε έξυπνα και κερδίσαμε μια καλή ομάδα, όπως έχω πει. Για την εμπειρία σου, την κλάση σου και τα χρόνια αυτά που παίζεις, πόσο διαφορετικό είναι να παίζεις ένα παιχνίδι, ένα ντέρμπι, ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός? Ναι, είναι γενικότερα. Γιατί είστε επαγγελματίες, αλλά στην αρχή μιλήσαμε για συναίσθημα. Αυτά τα παιχνίδια το διαφοροποιεί λίγο το συναίσθημα σχέση με τις άλλες μεγάλες ομάδες που παίζετε στην Ευρώπη? Εννοείται. Υπάρχει ανυπομονησία, υπάρχει λίγο άγχος. Θέλεις να δείξεις ότι είσαι σε καλή κατάσταση, γιατί προσπαθείς να βάλεις στο παιχνίδι γενικότερα την προπόνηση που κάνεις, θέλεις να το δείξεις και στο παιχνίδι. Προετοιμάζεις τα παιχνίδια καλύτερα, στο μυαλό σου νομίζω είσαι πιο συγκεντρωμένος, το κάθε λάθος μετράει, το κάθε σουτ μετράει. Είναι παιχνίδι, όπως είπα, do or die, παρόλο που δεν έκρυβε τη σημαντικότητα, τόσο μεγάλη σημαντικότητα, για μας ήταν τελικός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώντας λοιπόν και τον Κώστα Σλούκα, κάποτε φτάνουμε στο τέλος της παραγωγής. Από εδώ και πέρα υπάρχει η εκπομπή μας. Μείνετε με τον Αντώνη Καρκαβούρα, τον Τζάμπολ. Από όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή τη μετάδοση εδώ στο Χριστό του Ολυμπιακού, καθώς και από μένα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, γεια σας.